Πρέπει να κάνουμε ένα δεκάλεπτο. Επιτέλους. Ένα δεκάλεπτο. Επιτέλους. Off air, χορηγούμενο, Κώστα. Επιλέτους. Καλά. Επιλεγμένα στιγμιότυπα. Από αυτά που λέμε. Ακουστικά στιγμιότυπα. Από αυτά που λέμε εκτός αέρα. Για ποιον είπε ο ένας, για ποιον είπε ο άλλος, ποιος είπε για μας, ποιος είπε για τον άλλον. Κουτσομπολιό στον αέρα δηλαδή. Ωραία εκπομπή αυτή. Για τις όμορφες που βλέπω στην Τζιμισκή. Τα κάνουν άλλοι. Τα τις όμορφες που βλέπεις στην Τζιμισκή. Φυσικά. Χαμός γίνεται. Η μεγαλύτερη πασαρέλα της Ελλάδας είναι η Τζιμισκή. Χαμός γίνεται. Δεν χαμός. Αφήσει οικοδομή για οικοδομή που να μην έχει βγει φωτογραφία. Ποιος. Μπορεί να μπει influencers και έτσι. Ο Κώστας. Ο Κώστας, όχι. Λοιπόν, καλησπέρα. Γεια σας, παιδιά. Εδώ είμαστε, Τρόικα, στον Λίμπερο 107,4. Παρέα με το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το οποίο, αν δεν έχετε επισκεφτεί, τώρα είναι η ιδανική ευκαιρία για εσάς. Με κάθε νέα εγγραφή, όλα τα νέα μέλη αποκτούν μοναδικά προνόμια, δώρα, εκπλήξεις, αποκλειστικές κληρώσεις και φυσικά δοκιμάζετε την τύχη σας. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη που αποδεικνύει κάθε φορά πως είναι ο κορυφαίος προορισμός διασκέδασης, αλλά και ο πιο ασφαλής. Έχουμε αρκετά ζητηματάκια. Νομίζω στην επικαιρότητα και λόγω του ότι δεν είχαμε πρωτάθλημα αυτές τις μέρες, κυριαρχεί η προσδοκία για την συνέντευξη του Ρέμπε. Ποιος άργησε λίγο, δεν άργησε λίγο να τοποθετηθεί Στέργιο ή περίμενε να τελειώσουν οι μεταγραφές? Και άρα το ότι τοποθετηθεί σημαίνει ότι τελειώσαν οι μεταγραφές στον ΠΑΟΚ ή έχεις ακόμα περιθώριο? Θα μας τα πεις αυτά εσύ. Το τι ακριβώς σας συμβαίνει. Πάντως έχει ένα ενδιαφέρον να ακούσουμε για πρώτη φορά τη φωνή του. Την έχουμε ακούσει τη φωνή του πουθενά? Εγώ την έχω ακούσει. Πού, από κοντά? Ναι. Α, δημόσια? Όχι. Ωραία. Ναι. Κάποτε έρχονταν ο διευθυντής, ο προπονητής, ο παίκτης και μιλούσαν τη μέρα που ερχόντουσαν. Τώρα έχει αλλάξει η μόδα. Τους άλλους, ο Μπράγκο, αυτοί μιλήσανε ποτέ? Παρουσίαση? Παρουσίαση ποτέ. Κορονοϊός. Ποιος κορονοϊός? Δεν έχει εσύ κορονοϊός. Τώρα είναι αύριο, δεν έχει κορονοϊό. Μια ωραία δικαιολογία. Α. Για εντάξει, όλους, ναι. Γενικά. Όχι, εντάξει, γιατί ο ΠΑΟ κάνει, έτσι με τους παίκτες τους κάνει σε TV. Βίντεο. Βίντεο, ναι, δεν μπορείς να κάνει και όταν πεις ο τεχνικός διευθυντής, θα την πει βίντεο. Ήρθα σε μια μεγάλη ομάδα και τα λοιπά. Ναι. Εντάξει, είναι λίγο διαφορετικό. Τους πουλήσω όλους. Ήρθα για να τους πουλήσω όλους. Σε κάθε περίπτωση θα τον ακούσουμε αύριο τον άνθρωπο. Το τι έχει να πει και προφανώς θα πει και για τις πωλήσεις, θα πει και για τις μεταγραφές, είτε αυτές που έκανε είτε αυτές που δεν έκανε. Θα μιλήσει, φαντάζομαι, για Βιερίνια, για Μαουρίσιο, για όλα αυτά τα οποία απασχολούν την επικαιρότητα, για Φερέιρα. Δεν είναι ένα θέμα και η παραμονή του προπονήτη. Νομίζω τον στηρίζει από την πρώτη στιγμή που ήρθε ο Ρέμπε. Αυτό διαισθάνομαι έτσι από τα ρεπορτάζ κτλ. Σε κάθε περίπτωση, είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι θα τοποθετηθεί ο Γερμανός. Υπάρχει και μια έτσι δυναμική πολεμική από χθες, με αναρτήσεις και των συναδέλφων και αυτών που λένε ότι είναι συνάδελφοι μας, τέλος πάντων, οι συνάδελφοι μας στον Κυριάκο, που λένε που είναι συνάδελφοι μας σε άλλους, όσον αφορά εμένα τουλάχιστον, δεν ξέρω αν εσείς τους θεωρείτε. Εμφανίστηκε Γιώργος Σαββίδης, παλιός καλός Γιώργος Σαββίδης, που ανέβασε τους τόνους. Προφανώς υπάρχει κάτι, θα μας τα πει ο Στέργιος, που έχει ενοχλήσει τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Και συντονισμένα και όλοι μαζί χθες βγήκαν και είπαν κάποια πράγματα, έγραψαν μάλλον κάποια πράγματα και δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί αυτό, δεν ξέρω πόσο μπορεί να το εκφράσει αυτό σε μια συνέντευξη τύπου ο Ρέμπε. Καταρχήν, Στέργιο, θα υπάρχει κανένας άλλος εκτός του Ρέμπε αύριο? Κυριάκος. Άρα ο Κυριάκος θα το εκφράσει αυτό αύριο στη συνέντευξη τύπου που θα έχει, επαναλαμβάνω, αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον αύριο στις 3. Φυσικά θα υπάρχει live σύνδεση και του Λίμπερο με όλη την συνέντευξη να μεταδίδεται live. Νομίζω μια ωραία μέρα το ορίσανε, Τετάρτη, 3 η ώρα, ό,τι πρέπει για τον κύριο Ζαγόρα. Ό,τι 12 η ώρα δεν μπορούσανε, 12. Τον είπα το Στέργιο και το βάλε 3, είπε για τον διευθυντή το έκανε. Τι για να κάνουμε, ναι, ναι, εντάξει, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, δεν ξέρω, Στέργιο, εγώ έκανα ένα πρόλογο έτσι. Γενικότερο για τον Άρη δεν υπάρχει κάτι άλλο πέρα το ότι οριστικά στους Ζωσιμάδες και στα Γιάννενα το παιχνίδι με τον Απόλλωνα Σμύρνης, 6 και 4 το Σάββατο. Βγήκε χθες και το πρόγραμμα, το ξέρουμε για τις επόμενες 10 αγωνιστικές. Θαύμα, πραγματικά. Ξέρουμε για τα επόμενες 10 αγωνιστικές που παίζουν οι ομάδες. Έβγαλε και το καλεντάρι Super League το συνολικό μέχρι το τέλος του έτους. Κεφαλιά. Τι άλλο θέλετε? Κεφαλιά.
Τι άλλο θέλετε. Στην Αγγλία λέγατε. Συγκινήθηκα. Ναι. Τέλος πάντων, υπάρχει μια οργάνωση στο τελευταίο χρονικό, την Αγγλία λέγατε, να, χρονικό διάστημα. Έτοιμα σας τα έχει. Πέρα του ΠΑΟΚ, στην επικαιρότητα είναι ο Παναθηναϊκός με το εκπληκτικό project το οποίο είπε ο Μαουρίσιο χθες ότι ήρθα για το project. Το οποίο project για το οποίο ήρθε ο Μαουρίσιο δεν υπάρχει από χθες. Καθώς πάει ο Πογιάτος, πάει ο Ρόκα σιγά-σιγά. Ακούγονται απίθανα πράγματα ότι τον είχε κόψει το Μαουρίσιο ο Ρόκα, αλλά τον πήρε ο Αλαφούζος. Αυτά είναι τα ωραία στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου και της ελληνικής δημοσιογραφίας γενικότερα, Κώστα. Πάρα πολύ όμορφο. Σήμερα είναι 3η και 13η στο μεταξύ, να ξέρετε. Και 2020. Γιατί μου τονίσαν ότι και το 2000 είναι σημαδιακό και το 20, είχαμε κάτι με το 20, 3η και 13 και 2020 παίζει ρόλο. Για κάποιο λόγο γίνεται κάτι. Όχι. Όχι. Ωραία. Απλά 3η και 13η δηλαδή. Απλά επειδή το 20 είναι τόσο ωραίος χρόνος, ναι. Γι' αυτό λένε ότι είναι και 3η και 13 και το 20 που... Στρογγυλοποιημένος δηλαδή. Γκαντέμις δηλαδή. Α. Ευχαριστώ. Μες. Έχουν γίνει πράγματα και θάματα το 20. Άρα τι άλλο να γίνει. Λοιπόν. Μόνο το Ηφαίστειο Σαντορίνη ακόμα δεν έκανε boom. Και μόνο δεν εμφανίστηκαν εξωγήινοι με πολυβόλα. Εδώ θα πάρει ο Άρης το πρωτάθλημα, ρε Κώστα. Φαντάσου. Θα είναι πρωταθλητής χειμώνα το 20. Φαντάσου. Το 21 δεν ξέρουμε. Πρωταθλητής χειμώνα. Το Δεκέμβριο. Πω. Μυαλό δεν βάζετε. Λοιπόν. Αύριο 3 η ώρα όλα βρέμπε. Δεν θα διαβάσουμε το πρόγραμμα όλο το καλεντάρι. Μπείτε να διαβάσετε όλα τα site. Το καλεντάρι. Και το πρόγραμμα τη Super League. Πέντε αγωνιστική Σάββατο στι 4 Βόλο Νουπουσού. Πας Γιάννηνα στο Πανθεσσαλικό, Σάββατο επίσης 6 και 4 Άρης Απόλλωνος Μύρνης στους Ζωσιμάδες, Σάββατο 8.30 Ολυμπιακός Ατρόμητος στο Καραϊσκάκης, Κυριακή στις 4 Σόφ Παναθηναϊκός στο Κεντή Κουλέ, Κυριακή στις 6 και 4 ΑΕΛ Τρίπολη στο Αλκαζάρ, Κυριακή στις 8.30 ΑΕΚ ΠΑΟΚ στο ΑΚΑ, Δευτέρα Πας Λαμία Πανετολικός στο ΔΑΚ Λαμίας, Αθανάσιος Γιάκος. Με τενέ. Και την Τετάρτη, όλοι καρφωμένοι, 21 Δεκάτου, 5 και 4 Απόλλωνος Μύρνης Πας Γιάννηνα στο Γιώργος Καμάρας. Απόλλωνος Μύρνης Πας Γιάννηνα. Δεν πάμε πουθενά. Άσος. Σε κανονίσω ότι έχετε να κάνετε. Διπλό. Τι ώρα είπαμε, στις 7.30. Εσύ μας το πες. 7.30. Λοιπόν. ΑΕΚ Ολυμπιακός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ πότε θα παίξουν. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ορίστηκε αυτό, όχι. Το ΑΕΚ Ολυμπιακός ορίστηκε νομίζω. Το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός θα οριστεί. Λοιπόν, σωστά δεν λέω. Θα το ψάξω και θα σου πω ότι το έχω ψάξει ακόμα. Το ωραία. Λοιπόν, αυτή την ώρα καταθέτει ο Βαγγέλης Μαρινάκης στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Είναι ένας από τους βασικούς κατηγορουμένους. Παρόν είναι ή μέσω δικηγόρου. Καταθέτει. Μάλιστα. Καταθέτει. Ωραία. Βρέθηκε κανονικά στο τριμελές εφετείο. Περιμένουμε να δούμε το τι ακριβώς δήλωσε, τι ερωτήσεις του έγιναν, τι απαντήσεις έδωσε. Ο ίδιος, νομίζω μέχρι να τελειώσει η εκπομπή, θα έχει βγει προς τα έξω η κατάθεση του Βαγγέλη Μαρινάκη σε μια δίκη που πηγαίνει και πηγαίνει. Θεωρητικά φτάνει στο τέλος, ίσως μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2021. Έχουμε και το πόρισμα της δικαιοσύνης για μια ιστορία που κρατάει από το 2012. Εντάξει. Και είχαμε τα πρωινά της Χρυσής Αυγής. Δεν χρεώθηκε κάποιο ελαφρυντικό σε κανέναν. Ισόβια κάθαρξη είναι η πρόταση για τον Γιώργο Ρουπακιά για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. 13 χρόνια φυλάκιση στους 7 πρώην βουλευτές. Δηλαδή σε Νίκο Μιχαλιολάκο, Κασιδιάρη, Λαγό Παπά, Γερμενή, Παναγιώταρο και Ματθεόπουλο. Και για όσους έχουν ελαφρυντικό, Αλεξόπουλος, Αρβανίτης, Μίχος και Μπούκορας είναι 5 χρόνια κάθερξης η πρόταση της έδρας. Περιμένουμε... Η πρόταση ή η απόφαση. Η πρόταση της αγγελέας. Α, της αγγελέως. Ναι, άλλο. Σόβια, Σιρουπακιά, 13. Άλλο η πρόταση, 7. Άρα δεν είναι η απόφαση. Όχι, δεν είναι η απόφαση. Α, δεν είναι η απόφαση, είναι η πρόταση. Νομίζω ότι σήμερα, δεν ξέρω, αύριο, μεθαύριο, θα έχουμε και την και την είναι, απόφαση. Και είναι προτάσεις χωρίς αναστολή, έτσι, ή προβλέπεται αναστολή σε αυτές τις περιπτώσεις, όχι. Όχι. Δηλαδή είναι φυλακή-φυλακή. Είναι φυλακή. Μάλιστα. Το πόσο καιρό θα κάτσουν, αν είναι και η απόφαση. Εντάξει, άμα είναι 13 χρόνια θα βγουν στα 3. 7. Όχι 3, ρε.
Στα 7, στο μισό σχεδόν. Να βγάζει κάποιο στο φούρνο τη φυλακή, να βγάζει ωραία ψωμιά. Εντάξει, αυτά προβλέπονται τι να κάνει. Και να κάνει ωραία στα φιδόψωμα και να βγει στα 3. Άμα προβλέπετε από το κώδικα. Εσείς τα ψηφίσατε έτσι κι αλλιώς. Σωστό κι αυτό. 20 ήταν διπλάσιες οι ποινές και ο ΣΥΡΙΖΑ τις άλλαξε και τις έκανε μισές. Ή ο ΣΥΡΙΖΑ το έκανε. Ο κ. Παρασκευόπουλος. Το είπε ο Κοντονής με... και είχαν ενημερώσει τον Τσίπρα. Και το διαγράψανε. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα. Η ιστορία γράφει. Πλέον δεν είναι όπως ήταν κάποτε. Να λέει ο ένας, να λέει και ο άλλος και να φάβεται. Όχι εσείς, όχι εμείς. Ναι. Και να γράφει από τη μία ή μία εφημερίδα και από την άλλη εφημερίδα. Τώρα εδώ είναι πολύ εύκολο πλέον στο διαδίκτυο να βγάλει ο καθένας συμπεράσματα. Όχι ότι δεν υπάρχουν fake news, υπάρχουν και είναι πολλαπλά και πολλαπλάσια. Απλά ένας άνθρωπος που έχει μια κοινή λογική μπορεί να αντιληφθεί πέντε πράγματα και να καταλαβαίνει πέντε πράγματα. Άλλωστε εδώ είναι ξεκάθαρα. Δεν είναι δηλαδή κάτι το φοβερό. Όντως ο νόμος έλεγε άλλο πράγμα και μειώθηκε στο μισό η ποινή για όλους. Για όλα αυτά τα αδικήματα. Του Κώστα, γιατί το έστειλες? Ποιο Κώστα έστειλε? Η εθνική ομάδα, φυσικά. Τι έστειλες? Εθνικάρα, εννοείται, ρε παιδιά. Τι ώρα είναι αυτό, φίλε? Τώρα. Για το Κόσοβο. Εθνική Ελλάδος, γεια σου. Μπορούμε να ακούσουμε λίγο, εντάξει. Βανσίπ, έχει λέει ωραία πραγματούδια. Να μην ακούσουμε, Βανσίπ. Γιατί, επειδή δεν πήρε τον Τζόλι. Δεν τον πήρε. Γιατί, το νομοσχεδιακό προπονητή, δεν ακούσουμε. Και Δημήτρης Λιμνιός. Τι θα ακούσουμε, δηλαδή? Τι έγραψε ο Γιώργης στο Instagram? Μετά από 1,5 μήνα, τι να ακούσουμε? Για το Λιμνιό είχε γράψει πάντως 20 εκατομμύρια. Τέλος πάντων, λοιπόν. Ή τους καλούς φίλους και συναδέλφους, σε εισαγωγικά ή χωρίς, που κάνουν μια γενικότητα και μια προσέγγιση στη δημοσιογραφία ανώνυμα, για να μας παίρνει όλους η μπάλα δηλαδή, όλους τους δημοσιογράφους. Έτσι γίνεται, πάντα, αντί να πούνε ποιος τους ενόχλησε, τι τους ενόχλησε, πού τους ενόχλησε και πόσο τους ενόχλησε. Να δηλαδή, το πούνε αύριο. Να το πούνε αύριο όμως. Όχι γενικότητες, οι δημοσιογράφοι και. Ποιοι οι δημοσιογράφοι? Και εμείς λέμε οι παράγοντες. Ο Συρίγος μπερδεύτηκε χθες, νομίζω ότι το έλεγε για μας. Φυσικά. Μα εννοείται. Και του λέω, δεν λένε για μας, Γιώργο. Δηλαδή, γιατί δεν λένε για μας? Γιατί ξέρουμε, ακόμα και εγώ που δεν είμαι ΠΑΟΚ, έτσι, και ξέρετε τις απόψεις μου, προσέχω το τι λέω. Δεν θα πω μια χοντράδα η οποία απλά την άκουσα ή μου είπανε, ή αν θέλω να πω κάτι, μπορεί να πετάξω μια ένα υπονοούμενο, αλλά δεν θα πω ότι έπαθε κάποιος καρδιακή προσβολή. Ναι, αλλά έχεις την ταμπέλα του δημοσιογράφου και όταν ο άλλος σε γράφει ότι οι δημοσιογράφοι και αυτά, μετά μπαίνουν στις σελίδες διάφοροι, να μην πω πάλι και μου λέτε Κώστα, μην βρίζεις τον αέρα. Μην βρίζεις Κώστα. Ναι, μην βρίζεις Κώστα στον αέρα. Μπαίνουν διάφοροι και αυτό, οι πιανόλες, οι τέτοιες, οι αυτές. Αυτό ισχύει για, για όλα φούστες. Τα επαγγέλματα. Κώστα, εσύ είσαι δημόσιο πρόσωπο και είναι εύκολο. Και είναι εύκολο. Είσαι δημόσιο πρόσωπο. Δεν με τσουβαλιάζει όμως εμένα με έναν που είπε. Γιατί αυτή είναι η ελληνική κοινωνία. Γιατί αυτή είναι αλλά εγώ δεν λέω ότι όπως τσουβαλιάζονται. Και όμως έτσι λένε. Λέω δικηγόρο. Ότι όλοι οι δικηγόροι είναι λαμόγια. Ότι όλοι οι δικαστές τα παίρνουν. Όχι, ότι όλοι οι δημοσιογράφοι είναι στα payroll. Ότι όλοι οι οπαδοί τα παίρνουν από τις διοικήσεις. Έτσι κάνει. Μα η κοινωνία μας αυτή η είναι δυστυχώς. Ναι, αλλά εμείς λέμε ότι αυτό τουλάχιστον αυτοί που έχουν θεσμικές θέσεις έπρεπε να το αποφύγουν. Και που είναι και του χώρου. Δεν μπορείς δηλαδή να είσαι δικηγόρος και να λες ότι όλοι οι δικηγόροι είναι λαμόγια. Εγώ θα πω. Εγώ αντιλαμβάνομαι πλήρως ειδικά αυτό που έγραψε ο Κυριάκος περί στοχοποίησης. Επειδή ακριβώς ξέρει Κώστα ότι θα πει κάτι το οποίο ως βαθμίδα θα πρέπει να είναι στο 5 η αντίδραση, αλλά εμείς θα το πάμε στο 10, ξέρει ότι αυτό θα αποτελεί στοχοποίηση. Δεν με καλύπτει. Και να σου πω και κάτι. Δες τι έγινε στην περίπτωση του Άρη. Ο οποίος έκανε καταγγελία για συγκεκριμένα πράγματα, για συγκεκριμένα μέσα, αυτό για συγκεκριμένους δημοσιογράφους. Αυτό με καλύπτει. Και αυτομάτως, Κώστα, έχει γεμίσει με καταγγελίες κατά της ΠΑΕΑΡΣ και κατά του Καρυπίδη, παντού, μέχρι και επερώτη στη Βουλή έκανε. Συνάδελφος. Άλλο αυτό. Όχι, σου λέω ότι όταν κάποιος λέει ονόματα, λοιπόν, θα πρέπει καλά να το υποστηρίζει κιόλας. Ό,τι έχει δράση, πρέπει να έχει και αντίδραση. Καλά, εντάξει, κάτσε, περίμενε και τώρα. Ο καθένας είναι δεν υπόλογος, είναι έτσι όπως το λες. Είναι υπόλογος αυτό που λέει. Δηλαδή, πρόσεξε λίγο. Λες εσύ ψέμα... κάτι. Άκου λίγο. Προχθές, εμείς σε καταλαβαίνει ο κόσμος ότι πολλές φορές κάνουμε μια καζούρα. Λες εσύ τα Ολυμπιακάρης, λέω εγώ για τα πάω Κοξάνθη. Δεν κάνω καζούρα. Όχι. Το εννοώ. Ναι, το εννοείς. Πρόσεξε λίγο. Δεν το πάμε στην καζούρα τώρα. Ναι, το εννοείς. Αν λοιπόν η δράση σου αυτή προκαλέσει την αντίδραση, έχει έρθει ένας αργιανός και σε κοπανίσει. Αντίδραση είναι γι' αυτό. Θα πρέπει να έχουμε τον έλεγχο της αντίδρασης, Στέριο. Και επειδή δεν μπορούν να μπουν πλαίσια. Θα πρέπει να σκεφτόμαστε πριν πούμε το οτιδήποτε. Και εγώ πρώτος. Το δράση-αντίδραση που λες, οπλίζει χέρια. Χαζών. Γιατί δεν έχουν όλη τη δική σου λογική. Δεν ότι δεν θα κάνει. Πρόσεξε, κάτσε να τελειώσω.
Δεν έχουν όλη τη δική σου λογική ότι δεν θα πας να χτυπήσεις τον Χρήστατο επειδή λέει κάτι για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Ή τη δική μου φιλοσοφία και του Κώστα που μπορείς είναι τέτοια. Μπορείς λίγο άλλος, να με διακόψεις. Μιλάς 25 λεπτά και έχω μιλήσει ένα λεπτό και ένα ακούσει ο Κώστας. Αυτό είναι ένα fake news τώρα. Είναι ψέμα. Ότι μιλάω εγώ 25 λεπτά και εσύ δεν έχεις μιλήσει. Θα χρονομετρήσω την εισαγωγή από τις 12 και 10 που μπήκαμε μέχρι τώρα. Καλά, εισαγωγή γενική ήταν, ρε φίλε. Είναι... τι να κάνουμε, ρε φίλε. Ναι, πάνω από κάτι, πρέπει κάποιος να οδηγήσει. Εγώ τώρα και το δράση αντίδραση πετάξω. Ναι, άσε με να ακούσω τη σκέψη μου δηλαδή. Με το Ολυμπιακάρι, άμα υπάρξει αντίδραση όμως την άλλη φορά, μη μου λες γκρίζα δεν παίζει μπροστά, δεν θα πω. Θα λείπω. Εγώ θα πω το εξής λοιπόν. Ναι. Όλα αυτά, εντάξει, όταν λες κάτι και το λες επώνυμα αυτά, πρέπει να έχεις το θάρρος της άποψή σου. Εντάξει, εάν πεις λοιπόν ψέματα για τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, τον Ηρακλή, εντάξει, προκειμένου να δημιουργήσει κλίμα, προκειμένου να το παίξει ξερόλας, προκειμένου να λες ότι εγώ στην πόλη τα ξέρω όλα κτλ., να περιμένεις και μία αντίδραση. Πάντα μέσα στην νομιμότητα και μέσα στα πλαίσια που ορίζει ο νόμος. Εγώ το έχω πει 100 φορές ότι η ΠΑΟΚ είναι light. Και ξαναφέρω το παράδειγμα εκείνου του απίθανου από τη Δράμα που είχε γράψει για τον Ιβάν Σαββίδη ο Τσετσένος, ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ αυτόν θα τον είχα ξεπατώσει μην ίσκριζανε, αν ήμουν εγώ Ιβάν Σαββίδης. Ο κάθε απίθανος τον οποίο εμένα ο Τσετσένος και αυτό και τα λοιπά και μετά θα ανεβάσει μια ιδέα, ζητάω συγγνώμη για τον Ιβάν Σαββίδη. Τι λες ρε. Που όλοι έχουν άποψη και όλοι είναι τιμητές των πάντων και όλοι μπορούν να αναφέρονται με όποιον τρόπο γουστάρουν. Έτσι είχε η κατάσταση στην πόλη. Ηρωνία, κουτσομπολιό κάκιστο. Κάκιστο κουτσομπολιό. Ας ακουστούν σε αυτή την πόλη και ονόματα. Δεν κατάλαβα αυτό που λέει και ο Κώστας. Οι δημοσιογράφοι. Ποιοι δημοσιογράφοι. Ποιοι δημοσιογράφοι. Θα περιμένουμε αύριο. Είμαστε όλοι οι ίδιοι. Δεν κατάλαβα. Αυτό είναι το κακό. Ναι. Πες. Ο Κούσης στο Λίμπερο είπε χθες ότι τάδε. Το έκανε ο Άρης. Και το διαψεύδω. Καλά έκανε ο Άρης. Πολύ καλά έκανε. Πολύ καλά έκανε. Καλά έκανε ο Άρης. Τώρα, αν είχε δίκιο, δεν εξετάζουμε την ουσία. Λέμε την κίνηση ακίνηση. Δεν εξετάζω δηλαδή την υπόθεση αυτή συγκεκριμένα. Γιατί το έκανε, με ποιον το έκανε. Λέω ότι... Εσύ θεωρείς ότι δεν έχει δίκιο, όχι, δεν όταν τον κρίνει κάποιος ο οποίος πάει στον, σε αυτό που παίρνει συνέντευξη και του λέει πες ότι μπήκε ο Super 3 μέσα. Δεν εξετάζω την περίπτωση, εξετάζω την επιλογή. Κακώς, αφού μπαίνει στη διαδικασία να ζητάς ονόματα, εξέταζε και την περίπτωση. Ωραία, στη συγκεκριμένη περίπτωση καλά έκανε. Ξανά επαναλαμβάνω. Όμως λέω ότι πείτε ονόματα, ρε παιδιά. Μπορεί να πούν αύριο. Οι δημοσιογράφοι. Σε αυτή την πόλη πρέπει αυτά... κάποια στιγμή να ξεχωρίσουν οι λαϊκιστές και οι παπατζίδες από αυτούς που κάνουν τη δουλειά τους. Ναι, την ίδια στιγμή όμως, όσοι λίγο να σου πω κάτι. Και την ίδια στιγμή όμως και ο Ολυμπιακός, φίλε, με τις αφίσες, είπε ονόματα. Στοχοποίησε όμως εκεί με τις αφίσες. Στοχοποίησε και όπλησε χέρια. Αν λοιπόν βγει ένας θεσμικός παράγοντας του ΠΑΟΚ και του Άρη και πει ονόματα, ξαναλέω, μπορεί να απλήσει χέρια χαζών. Αυτό δεν το έκανε θεσμικά ο Ολυμπιακός. Δεν το έκανε ο Ολυμπιακός. Δεν είπα για τον Ολυμπιακό. Θεσμικά. Ο Ολυμπιακός έκανε αφίσες. Οι οπαδοί που συνελήφθησαν. Εντάξει, και τώρα και εδώ οι οπαδοί μας βρίζουν. Εσένα, όχι εμάς. Καλά. Σίγουρα όχι εσένα. Δεν είναι, παιδιά. Υπάρχει μια λεπτή γραμμή τώρα. Υπάρχει μια λεπτή γραμμή. Εγώ το καταλαβαίνω. Είμαι 100% με τον Κυριάκο στο συγκεκριμένο κομμάτι. Το καταλαβαίνω 100%. Γιατί την επόμενη φορά θα πει το δικό σου όνομα. Και δεν είναι έτσι απλό. Και μπορεί να έχεις δίκιο. Αλλά να φαίνεται ότι έχεις άδικο. Να κάνω σωστή δημοσιογραφική δουλειά για να μην το πει. Καλά, εντάξει, σωστή δημοσιογραφική δουλειά. Την άποψη σου λες. Ελευθερία γνώμης και άποψης. Έχει μια πληροφορία. Μπορεί να είναι και λάθος. Τι μπορεί να είναι και λάθος. Ο λαϊκισμός του τύπου. Καλά, δεν είπα ότι είναι ο λαϊκισμός του τύπου. Μπαίνω τώρα στο site της ΠΑΕ και βλέπω το Βιερίνια στο ρόστερ. Άχρηστη εκεί στην ΠΑΕ που σας πληρώνει ο Ιβάν Σαββίδης και κάνετε δημόσιες σχέσεις με Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Όταν σας διώξει ο Ιβάν Σαββίδης, όταν καταλάβει πόσο άχρηστη είστε, θα πάτε εκεί να ζητείτε δουλειά. Okay. Αυτό δεν είναι κριτική. Ή τι είναι. Αυτό είναι κριτική. Ναι. Μορφή κριτικής είναι. Μορφή κριτικής. Ναι. Χορτάσαμε λαϊκισμό από την πόλη, Χρήσανθε. Κοίταξε, και όταν. Χορτάσαμε λαϊκισμό. Ναι, μα να σου, κάτι όμως, να σου πω κάτι όμως. Τον λαϊκισμό αυτό τον εντοπίζουμε στέργιο μόνο όταν είναι εναντίον της ομάδας μας. Το έχω ξαναπεί. Όταν βγαίνουν δημοσιεύματα που λένε οργή του λαού του Άρη κατά τα Καρυπίδη για το θέμα με τον Ολυμπιακό και έχει ένα σχόλιο ενός τύπου που μετά από δύο μέρες δεν υπάρχει ο λογαριασμός στο Facebook, αυτό θα γίνει στέργιο και από τους άλλους. Δεν μιλάμε, Χρήσανθε, για οπαδούς ή για λογαριασμό στο Facebook. Δεν μιλάω για οπαδό, μιλάω για το ρεπορτάζ. Εγώ λέω. Μικρόφωνο στην πόλη, στις πόλεις. Το ρεπορτάζ, λέω, στέργιο. Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί αυτός που είπε για τον Ιβάν έχει πει 500 ψέματα για τον Άρη. 500! Και όποτε του λέει κάποιος κάτι, πάει και λέει, εσύ να ακούς τον Τσαλτίδη.
Στοχοποιεί και έμεσα ότι ο Τσαλτίδης θα έχει βρει με τον Γκαρυπίδη, τον Άρη κτλ. Αν έχει κάποιους 500 ψέματα για τον Άρη, εντάξει, φταίει ο Άρης που δεν το κυνηγάει. Νομικά μέχρι εκεί που δεν πάει. Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Μέχρι εκεί που δεν πάει, ρε φίλε. Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Θα τον κάνω να είναι στα γόνατα απλά, και να ζητάει συγγνώμη να αποστρέψει τις ειδήσεις. Απλά πολλές φορές, απλά πάρα πολλές φορές, οι ομάδες και προφανώς και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης έχουν πολύ σοβαρότερα θέματα να ασχοληθούν από κάποιον ο οποίος τρολάρει συνεχώς. Εντάξει. Τώρα για τους δημοσιογράφους και τα λοιπά, συμφωνώ εγώ ότι θα πρέπει να σκεφτόμαστε όλοι το τι θα πούμε. Άλλο ψέματα, Χρύσανδε. Τι? Άλλο τρολάρει και άλλο λέει ψέματα. Καλά, πολλές φορές. Με το ψέμα τρελαίνομαι εγώ. Πολλές φορές το ψέμα είναι καλυμμένο με ένα τρόλ. Με το ψέμα τρελαίνομαι και με τον κάθε άσχετο που δεν έχει ιδέα το τι συμβαίνει και έχω μάθει. Εντάξει, ότι... ένα ψέμα είναι ότι ο Άρης έχει σχέση με τον Ολυμπιακό και παίρνει λεφτά και παίρνει δανεικούς και τέτοια πράγματα. Είναι ψέμα. Δεν είναι δανεικός ο Σιαμπάνης, δεν είναι δανεικός ο Μαρτίνης. Αναπαράγεται το ψέμα όμως και μάλιστα προβάλλεται. Αναπαράγεται και προβάλλεται. Θα μου πεις γιατί δεν κάνει μια αγωγή ο Άρης. Ναι, συμφωνώ 100% να κάνει. Είναι ένα ψέμα όμως αυτό, Στέργιο. Είναι ψέμα. Ναι, έχει καλές σχέσεις και μιλάει ο Καρυπίδης με τον Μαρινάκη. Ναι, και ο Μαρινάκης βλέπει διαφορετικά όταν θέλει να αφήσει ένα παίκτη ελεύθερο για να πάρει στο. Α, ναι, το κάνει αυτό το πράγμα. Είναι μια πραγματικότητα. Δεν υπάρχουν ούτε λεφτά στη μέση, ούτε οτιδήποτε άλλο όμως. Παρ' όλα αυτά, αναπαράγεται συνεχώς στην πόλη αυτό το πράγμα. Και αφήνονται υπονοούμενα και Ολυμπιακάρης που λες και εσύ και όλα τα υπόλοιπα. Τι να κάνουμε δηλαδή. Άμα αρχίσουμε αυτό το πράγμα, να σου πω κάτι, δεν θα λέει κανένας τίποτα. Ξέρεις πώς θα πάμε. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο χθεσινό παιχνίδι του Άρη με τον Ολυμπιακό το αποτέλεσμα ήταν αυτό. Από τις δύο ομάδες έπαιξαν αυτό. Στο 33 ο Φουντουκίδης σουτάρε και η μπάλα πέρασε πάνω από το δοκάρι. Αυτό θα λέμε μόνο. Δυστυχώς στη χώρα που ζούμε και, στην πόλη. Με το λαϊκισμό και με την ασχετοσύνη. Εντάξει, και λαϊκισμός. Με τα ψέματα. Υπάρχει λαϊκισμός. Με την κριτική δεν τρελαίνομαι. Ο λαϊκισμός όμως, Στέργιο, όσο και αν μη σου αρέσει και εμένα δεν μου αρέσει, έχει επιβραβευτεί σε αυτή την πόλη και τα νούμερα τα κάνουν αυτοί. Εννοείται. Αυτοί τα κάνουν, οι λαϊκιστές. Και επειδή βλέπουν ότι κάνουν τα νούμερα, παράγουν ακόμα μεγαλύτερο λαϊκισμό. Παράγουν ακόμα περισσότερα fake news. Παράγουν ακόμη μεγαλύτερη ίντριγκα. Μα δεν μπορούν να παράγουν θέλουν, κάτι άλλο, ρε, δεν θέλουν δημοσιογραφικές εκπομπές. Δεν θέλουν την πραγματικότητα. Έτσι. Ευθύνη φυσικά είναι και των μέσων που αναγκάστηκαν μέσα στα χρόνια να βρουν φθηνά χέρια και φθηνά μικρόφωνα. Και φτάσαμε στο σημείο ο καθένας να λέει ό,τι του κατέβει. Ό,τι του κατέβει. Και να το λέει και με στραβό στόμα κιόλας για να πουλήσει. Και εγώ έχω πέσει θύμα προσωπικά αυτής της κατάστασης. Άκουγα τον άλλο στο ραδιόφωνο να λέει το σπίτι της γιαγιάς μου το έδωσε ο Κόντης. Που το 63 το πήρε η γιαγιά μου, το έδωσε ο Κόντης όμως. Και όταν με όρμηξαν αυτό μου λέγανε. Στο Βαθυλακό. Έκανε αγωγή. Ποιο Βαθυλακό, ρε Σκερλάου. Έκανε αγωγή στον Άρη που δεν έκανα ποτέ. Αυτά όμως αναπαράγονταν και λέγονταν καθημερινά. Και γράφονταν και τα ξαναλέγανε και τα ξαναείπανε. Και πήρε τα λεφτά του Άρη. Και έκανε αγωγή στον Άριο Αλυταράς. Αυτά λέγονταν. Δεν βγήκε κανένας όμως. Ακόμη και τώρα γιατί το γράψανε. Δεν το γράψανε τώρα στα φιλαράκια σου από την Αθήνα. Ναι, το άμπραβο, το έγραψε στο Σπορτάιμ. Μην είδες. Ξανά. Έμεινε. Φυσικά έμεινε η λάσπη. Έμεινε. Και ευτυχώς υπήρχε η Νέξια. Αν δεν υπήρχε το επίσημο πόρισμα της Νέξια από τους ορκωτούς λογιστές, θα το λέγανε ακόμα περισσότεροι. Δεν το ξέρει κανείς, Χρυσάνθε, αυτό. Πώς το ξέρει, το ξέρει. Τότε το ήξερε. Ναι. Τότε όταν βγήκε το θέμα. Και τώρα αυτό κάποιος το είπε αυτός. Ναι, εννοείται. Εντάξει. Ο πολλής κόσμος ξέρει, Κώστα. Ο πολλής κόσμος ξέρει και. Δεν ξέρει, Χρυσάνθε. Ξέρει ποιος είναι. Κρατάει τη λάσπη. Αυτό που είπε. Ο πολλής κόσμος, Χρυσάνθε, δεν έχει ιδέα. Αυτός που συναναστρέφεται, ρε, εγώ είμαι αυτός που ασχολείται. Δεν είναι πολλής κόσμος αυτό. Εντάξει. Ο πολλής κόσμος, εντάξει, θα το ακούσει μια φορά, θα πει, θα βρει και τα λοιπά, θα πάμε παρακάτω. Αυτό όμως συμβαίνει στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας. Και δυστυχώς, Στέργιο, τα νούμερα. Και μεταφορικά και κυριολεκτικά επικροτούν το λαϊκισμό. Θέλουν τέτοια πράγματα. Θέλουν ίντριγκα. Θέλουν λαϊκισμό. Θέλουν ψέμα. Αυτό θέλουν. Αν εσύ βγεις και κάνεις μια αμιγώς δημοσιογραφική εκπομπή και πεις πραγματικά δημοσιογραφικά πράγματα, μπορεί να σε βρήσουν κιόλας ότι δεν τα λες. Εγώ έχω βρεθεί σε αυτό το σημείο. Γιατί δεν τα λέτε, τα ξέρετε και δεν τα λέτε. Ενώ δεν υπάρχει κάτι. Επειδή κάποιο στο καφενείο. Δεν θα φτάσω ποτέ, Χρυσάνθε, εγώ σημείο να κάνω τέτοιο ρεπορτάζ. Καλά, δεν ξέρει αυτό. Δεν ξέρει αυτό. Τη συνυφάδα του Βιερίνια. Μην λες ποτέ. Ποια? Τη συνυφάδα του Βιερίνια να μα πει γιατί έφυγε ο Βιερίνια από τον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Η συνυφάδα ποια είναι, βοήθησε με λίγο τώρα. Είναι. Καταθέτω την άποψή μου. Είτε είναι σωστή, είτε είναι λάθο, είτε το σκέφτομαι έτσι αλλιώ. Αυτή είναι η άποψή μου. Εντάξει, δεν την αλλάζω ποτέ ανάλογα με το τι γίνεται και αν. Κάποιος με προσέγγισε ή με είπε το ένα το άλλο κτλ. Αυτή είναι η άποψή μου και είναι πάντα αυτή.
Φίλος, λάθος, okay. Ο φίλος ο 339 λέει: ο Στέργιος όταν λέει Ολυμπιακάρης είναι κουτσομπολιός σαν το άλλο που είπε Τσετσένος και μετά ζήτησε συγγνώμη. Αν δεν έχει αποδείξει για το Ολυμπιακάρη, θα ζητήσει συγγνώμη, αλλιώς να τον κυνηγήσει ο Άρης μέχρι να γονατίσει και να λέει συγγνώμη. Τα λόγια του χρησιμοποιώ, τη λογική του. Ό,τι δεν του αρέσει κάνει. Καλημέρα. Δεν έχει άδικο. Άλλο βέβαια το Τσετσένος και άλλο το Ολυμπιακάρης τη... ως έννοια έτσι, και ως βαρύτητα τοποθέτησης. Αλλά Στέργιο, αυτό συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει, φίλε. Δεν γίνεται χωρίς στοιχεία να βάζουμε όταν είμαστε επώνυμοι δημοσιογράφοι. Όταν είμαστε αφούφουτος ή δεν έχουμε αυτοεκτίμηση κτλ. Δεν θυμάμαι τι ακριβώς είπα την περασμένη εβδομάδα. Έχω την αίσθηση, αν θυμάστε τη μέρα, θα ακούσω πάλι την εκπομπή, ότι είπα: κάντε μια εθνική Ολυμπιακάρης για να τελειώνουμε. Αυτό είπες. Εντάξει, το υπονοώ. Είναι άλλο ότι είσαι Ολυμπιακάρης και είπα: κάντε μια σωστό εθνική. Αντί να πω: κάντε μια εθνική με παίκτες του Ολυμπιακού και του Άρη, είπα: κάντε σωστό μια εθνική Ολυμπιακάρης και τελειώνουμε. Σωστό είναι αυτό που λες. Παρ' όλα αυτά σου λέω ότι εύκολα το λες αυτό, ενώ το πάω Κοξάνδη δεν θα το πεις ποτέ. Ενώ αντίστοιχα, για να είμαι δίκαιος, το πάω Κοξάνδη μπορεί να το πω εγώ πιο εύκολα από το να το πεις εσύ. Ναι, αυτό όμως πρέπει να διορθώσουμε όλοι μας. Τέλος πάντων, με τα μαθήματα δημοσιογραφίας θα συνεχίσουμε κάποια άλλη στιγμή. Τον κόσμο περισσότερο τον ενδιαφέρει να μαθαίνει την πραγματικότητα, αλλά υπάρχει και κόσμος που δεν τον ενδιαφέρει να μαθαίνει την πραγματικότητα. Απλά τον ενδιαφέρει να μαθαίνει να του λες κάτι. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ τρελαίνεται. Εντάξει, που άνθρωποι που δεν βγάζανε κιχ, δεν μιλάω μόνο για συναδέρφους και οπαδούς κτλ. Τα δύο χρόνια που ο ΠΑΟΚ πραγματικά στην Ελλάδα δεν είχε αντίπαλο, έχουν βγει πάλι και λένε ό,τι μπουρδα τους κατέβει. Εκεί τρελαθεί ο κόσμος. Καλά, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Πότε τα λένε, όταν παίρνει το πρωτάθλημα και τον double. Τι να πούνε, αφού παίρνει το πρωτάθλημα και τον double. Πότε να βγει να πει κάποιο κάτι, όταν αποτυχάνει θα βγει να πει. Μόνο τότε θα βγει. Εριστέριο, αυτή είναι. Η πόλη είναι μικρή. Εντάξει, έχουμε καταλάβει τουλάχιστον τι ασχολούμαστε, το τι ακριβώς γίνεται εδώ και χρόνια. Έχω πει πάρα πολλές φορές και το έχω πει με αφορμή και τη λειτουργία του All About Aris και του ΠΑΟΚ 24. Εγώ που έχω το All About Aris ή ο Σταύρος που έχει το ΠΑΟΚ 24 και όλοι μας που δουλεύουμε σε μέσα ενημέρωση και είμαστε δημοσιογράφοι, θα πάρουμε σε εισαγωγικά καλύτερη αμοιβή όταν οι ομάδες πάνε καλά. Όταν ο ΠΑΟΚ παίξει στο Champions League. Όταν ο ΠΑΟΚ παίξει το Europa League, όταν ο Άρης παίξει Ευρώπη, όταν πάρει το κύπελο, όταν πάρει πρωτάθλημα. Γιατί με την καλή πορεία των ομάδων αυξάνεται το ενδιαφέρον του κόσμου για να μαθαίνει καλά πράγματα, να μαθαίνει για την ομάδα του. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χτίσει καριέρα στην αρνητική πλευρά. Δηλαδή, όταν χάνει ο Άρης, πανηγυρίζουν, γιατί την άλλη μέρα είναι βούτυρο στο ψωμί τους. Θα έχουν να πούν, θα έχουν να κράξουν. Γιατί ο κόσμος είναι έτοιμος, μόλις αρχίζεις και κράζεις, να σταθεί δίπλα σου. Το πιο εύκολο δηλαδή για μένα μετά τον κόλο ήταν να βγω και να ξεσκίσω τους πάντες. Θα είχα πολλούς να λένε μπράβο ρε Χρήστα, ωραία τα είπες. Δεν είναι αυτή όμως η δουλειά μου. Ούτε να κατευνάσω είναι η δουλειά μου. Η δουλειά μου είναι να ασκήσουμε κριτική, αλλά όχι πάνω στο πτώμα να πατάμε. Αυτό γίνεται στη Θεσσαλονίκη πάρα πολύ συχνά. Και έχουν χτιστεί ολόκληρες καριέρες. Αυτό όμως θέλει ο κόσμος. Αυτό ζητάει ο κόσμος. Ο κόσμος ζητάει τον Στέφανο, το Στέφανο Χίο. Να ακούει δύο κουβέντες προκοπής. Όχι, δεν είναι αυτό που λες. Δεν είναι η πλειοψηφία είναι αυτή. Όσων συμμετέχουν. Όσων συμμετέχουν. Συμμετέχουν αυτοί που φωνάζουν, που κραυγάζουν. Αυτοί συμμετέχουν κυρίως. Αυτοί που αντιδρούν συμμετέχουν κυρίως. Και το bullying το ασκούν στους κανονικούς δημοσιογράφους. Για κάθε έναν Χρήστα που ακούει και εκφράζει δημόσια την αντίρρησή του, υπάρχουν άλλοι 10 από πίσω που δεν έχουν πάρει ποτέ τηλέφωνο, δεν έχουν στείλει ποτέ μήνυμα. Ναι, αυτός αλλά... λοιπόν θέλει να μάθει την αλήθεια για την ομάδα του. Θα σου πω όμως, Στέργιο μου, ότι όταν, και παίρνει, όχι ότι όταν, και, MRB, πέντε, όταν αλλά... και MRB παίρνει τηλέφωνο, παίρνει τον έναν που σηκώνει το τηλέφωνο. Δεν μετράει και τους άλλους 800 που είναι από πίσω. Αυτός που σήκωσε το τηλέφωνο και απαντάει στην ερώτηση μετράει. Έτσι κινείται το σύστημα. Είχα πάει κάποτε σε μια διαφημιστική και είχε πει: αυτό είναι το νόμισμα. Το νόμισμα λοιπόν αυτό είναι. Το νουμεράκι. Και το νουμεράκι το κάνει το Big Brother. Με όλα αυτά που κάνει. Και άμα βγάλει καμία και τα αυτά της και εκτιναχθούν τα νούμερα, θα πάρει περισσότερη διαφήμιση. Είτε σε ακούει Χρήσανθε ένας, είτε 100.000, πρέπει να πεις και να λες την αλήθεια. Αλλά αυτό είναι το δικό σου καθήκον και το δικό μου καθήκον. Εντάξει. Ναι, συμφωνούμε σε αυτό που λες. 100%. Και συμφωνώ επίσης ότι όταν κάποιος ξεφεύγει στα πλαίσια του λαϊκισμού. Θα πρέπει να βγει επίσημα ο φορέας, εφόσον αποδεικνύεται ότι είναι ψέμα κτλ. Και να πει όνομα και επίθετο, ώστε να ξεχωρίσει η Ήρα από το Στάχη. Ήρα. Αυτή η Ήρα. Αυτό που ακούστηκε, Χρήστα, δεν είναι χοντρό το χτιζινό.
Πρέπει λοιπόν να βγει, απλό... να βγει και να το διαψεύσει. Δεν, πάει, ότι... δεν το έχει διαψεύσει ακόμα το μεταξύ. Πρόσεξε, δεν το έχει διαψεύσει. Είναι ακόμα χειρότερο αυτό. Δεν το έχει διαψεύσει, αόριστο το λέει. Να βγει και να το πει. Είναι μπουρδα. Θα περιμένουμε αύριο. Είναι μπουρδα αυτό που είπατε. Τι χοντρό μου, ρε, σιγά. Τόσες βλακίες λένε έτσι κι αλλιώς. Έχουν πει στέριο όρια. Τώρα. Όρια έχουν πει. Άλλο η εσωτερική εκπομπή. Απλά είναι και θέμα υγείας. Και άλλο η δημοσιογραφική εκπομπή. Μινισάρα Κώστα... και διάψευση επωνύμως τότε. Εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα. Στέριο, εκείνη την ώρα το απόγευμα. Ακούστηκε μπλα 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 ότι ακούσεις είναι τάδε τάδε. Γι' αυτό θα προχωρήσουμε σε κάθε ένδικο μέσο κτλ. Κανονικά όμως. Γιατί 15 φορές έχουμε στο σταθμό πει. Λίμπερο. Έχουμε ήδη προχωρήσει. Στο σταθμό, όχι, θα προχωρήσουμε. Στο σταθμό Λίμπερο. Ακούστηκε από όχι, τον κύριο. Όχι το Λίμπερο. Ναι. Στο ραδιοφωνή του Ρετζικίου. Ναι. 109,9. Ναι. Ακούστηκε το μεσημέρι ότι ο κύριος Τσαλτίδης είναι φαλακρός. Διαψεύδουμε έτσι. Γιατί έχει μαλλιά ναι. Και έχουμε προβεί ήδη στα ανάλογα ένδικα μέσα για την πρόσβαση στο σωστό είναι αυτό που λέει ο κύριος. Τελείωσε. Ευχαριστούμε πολύ. Και να σου κάτι. Τρεις φορές αν γίνει αυτό στέριο. Δεν θα ξαναπεί κανείς βλακιά μετά. Θα σκέφτεται. Απλά όντως όλοι με δύο-τρεις έχουμε πάει στην κατάσταση να μην ασχολούμαστε και να λέμε έλα μωρέ τώρα. Το χαζό ασχολείσαι. Μια βλακία, ναι. Ναι. Λέει τώρα βλακίες τώρα με το χαζό ασχολείσαι κτλ. Εντάξει. Την άλλη, να ξέρει ότι κανένα δύο-τρεις από αυτού, αν δεν έχουν τίποτα στο όνομά του κτλ., μπορεί να το επιδιώκουν κιόλα. Εννοεί το επιδιώκουν. Μπορεί να το επιδιώκουν κιόλα, τέλειο. Το γεγονός ότι η ΠΑΕ, ΠΑΟΚ, παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια είναι light. Δηλαδή, εντάξει, τι light είναι, είναι light. Light. Αναφορές κάνει στους δικαστές τον Άριο ΠΑΟΚ κτλ. Τι light είναι. Υπήρχε ένα διάστημα που εφημερίδα των Αθηνών τον είχε τον ΠΑΟΚ ξεπατώσει. Με ψέματα, με αρλούμπες, κάθε μέρα ξεπάτωμα. Όταν αυτή η εφημερίδα έβγαλε περιοδικό. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ τους έδωσε τον αρχηγό του ΠΑΟΚ. Και λες μετά εσύ, καλά σε κάνουν ρε φίλε. Θα μου πει εμένα ψέματα, θα γράφει και για μένα κάποιο ψέματα. Το ψέμα, κάθε μέρα, το ψέματα είναι και σχετικό να σου πω κάτι. Γιατί το ψέμα μπορεί να γράφεται μερικές φορές στέριο και να ξετυλίξει ένα κουβάρι. Και να μην θέλω να ξετυλιχθεί αυτό το κουβάρι. Να μην θέλει να μάθει κανένα που είναι οι εταιρείες μου ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί μπαίνει σε τέτοιες διαδικασίες πολλές φορές. Δεν είναι τόσο απλό. Όπως το λέμε, κάν τους μήνυση. Δεν είναι τόσο απλό να ξέρεις για τέτοια θέματα έτσι. Δεν είναι τόσο απλό. Εγώ το έχω πει. Εντάξει. Καμιά φορά τα βάζω και με τον εαυτό μου και λέω το εξής. Τα έχω με τον εαυτό μου. Δύο μέρες με αυτόν τον απίθανο από τη Δράμα. Ναι. Πραγματικά λες και βρίσκαν τον πατέρα μου. Έτσι ένιωθα. Εντάξει. Τσετσένος ο Ιβάν Σαββίδης. Και λέω εγώ κάτσε ρε φίλε. Πάω ας πούμε τίποτα προς ο πατερούλης. Και θα κάτσω εγώ ας πούμε να βγάλω τα σηκώτια μου. Όχι, εμένα με ενοχλεί Κώστα. Αυτό που με ενοχλεί είναι ότι ο κάθε απίθανος μπορεί να καταφέρει σε έναν άλλον. Ζήτησε συγγνώμη μετά και τελείωσε. Ζήτησε συγγνώμη. Τι να κάνουμε τώρα. Έκανε διόρθωση. Ζήτησε συγγνώμη. Νόμιζε ότι ήταν από την Τσετσενία, ενώ ήταν από όπως την Τσετσενία. Όπως και ένας από ένα κόμμα χθες που έλεγε ότι 17 Νοέμβρη δεν τελείωσε το έργο. Κώστα, εάν γράψω. Το Βορύδη και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν τελείωσε 17 Νοέμβρη το έργο. Είπε ένα τέλεχος κάποιου κόμματος στέριο. Κωστά, εάν γράφω εγώ για σένα. Μπράβο. Και μετά είπε ζητώ συγγνώμη από τον υπουργό ναι, και τέτοια. Γράφω εγώ για σένα λοιπόν στο Facebook με το που τελειώσει η εκπομπή. Ο Κώστας είναι κλέφτης και έχει. Είναι. Καρδιών. Είναι γνωστό. Παντίδες με μέλη τη Χρυσή Αυγή κτλ. Και, και κλέφτης και Χρυσαυγήτη. Αν σου ζητήσω συγγνώμη στις 3 η ώρα με ένα άλλο ποστάρισμα. Ζητάω συγγνώμη τον κύριο Κούση. Σε καλύπτει αυτό εσένα. Εντάξει, ναι. Άλλου σου καλύπτει, άλλου όχι. Άλλο λέει όχι, φίλε, δεν δέχομαι το συγκεκριμένο, θα πάμε στα δικαστήρια. Η μεταμέλεια όμως μέσα σε δύο ώρες να ξέρει ότι θα μετρήσει το δικαστήριο. Όπως ο φίλος μου προπονητής με είπε στον αέρα αλήτη. Είσαι λίγο. Αλήτη. Μη είπες μια βραδιά. Ο αλήτης, ναι. Και μετά από ένα μήνα έφερε ο φίλος σου δήλωση την οποία είχε γράψει ο ίδιος και μου λέει σε καλύπτει. Να ορίστε, λέει, έκανε δήλωση. Σε κάλυψε. Όχι, λέω. Ωραία. Όχι. Μπορείς να τη λήξει τη δήλωση, θα το λέγα εγώ. Και να τη βάλει στο αρχείο. Παρ' όλα αυτά, όταν πας στο δικαστήριο, πήγαμε. Το δικαστήριο θα το λάβει υπόψη τη δήλωση. Ότι να ορίσουν μεταμέλεια κτλ. Ναι, κτλ. Ναι, εντάξει, εννοείται το λάβει υπόψη. Παίζει ρόλο και αυτό. Όλα παίζουν ρόλο. Ναι. Τέλος πάντων. Ο αλήτης. Μ' είπε μια βραδιά. Χωρίς καμιά ουσία. Λοιπόν, πάμε στη μία το break μας. Ωραία κουβέντα είναι αυτή. Ου. Τι? Καμιά είδηση θα πούμε. Δεν θέλω ου. Καμιά... Είπαμε. Ο Ράλης. Η είδηση είναι ότι μιλάει ο Ράλης. Ναι. Ότι μιλάει ο Ρέμπε. Μετά από 4 μήνες, 5 πώς είναι στην ομάδα. Και θα γίνει κανονική συνέντευξη τύπου και όχι.
Η σύζυγος που έκανε ανατροπή. Η σύζυγος. Τι είπε η σύζυγος. Την είπα Μαωρίτσενα και την λέει γράφουν όλοι Μαωρίτσενα. Πείτε. Τι είπε. Ότι δεν το εξέφρασα σωστά αυτό που ήθελα να πω. Α, το υποφέρω. Ορίστε το υποφέρω. Αλλά πάλι μετά από κάτω πάλι έλεγε ότι περιμέναμε πρόταση και δεν μας κάνανε. Καλά, δεν κάνετε πρόταση. Και ξαφνικά τον θυμηθήκατε. Και ξαφνικά τον θυμήθηκαν. Αλήθεια. Και εννοούσα, λέει, ότι τα παιδιά χάνουν τους φίλους στο σχολείο. Αλήθεια, ναι, δεν σας το είπα. Ό,τι να είναι. Σας το είπα για το σχολείο. Ό,τι να είναι. Στεριό. Είναι πολύ βασικό. Είναι σημαντικό. Από τον Αύγουστο αρχίζουμε και λέμε το Σεπτέμβριο που θα πάμε εκεί και πρέπει να πάρουμε αυτό. Κάνεις λάθος. Στην λειτουργία μιας οικογένειας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ θέλουμε να αλλάξουμε αγγλικά και δεν αλλάζουμε. Έτσι. Εμείς αλλάξαμε. Λοιπόν. Αν σκέφτεσαι λοιπόν, Χρήστε, τα παιδιά σου. Ναι. Μπορείς να μην ζητάς 1,5 εκατομμύριο και να ζητάς ένα και να πεις. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Μην μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία. Άσε μέχρι ο καθένας έχει τα στα. Καλά, μπορεί να τα ζητήσει. Δεν του κάναμε πρόταση, λέει όμως. Και εσύ ρε Μαωρίτσιο. Μαωρίστιο. Που σε πάμε κιόλας και είσαι και φίλος φίλων μας και τα λοιπά. Βάζεις τη γυναίκα σου και τα γράφει αυτά. Και δεν μπαίνεις εσύ μια δήλωση. Ναι, τα γράφει μόνη της η γυναίκα του Μαωρίτσιο. Και την αφήνεις, άντε πες, πες εσύ. Κωστά, μη λες για γυναίκες άλλων. Κατίνα. Γιατί. Ναι, εντάξει, τι ανέβασες, με ρώτησες, ξέρω εγώ αυτά. Άρα αφήστε με από εδώ του. Να εξηγήσω τι ήθελα να πω όταν ναι, έγραψα πως υπέφερα εδώ. Νομίζω πως δεν εξέφρασα πολύ καλά αυτό που ήθελα. Και εμείς. Πρώτον, είμαι πολύ περήφανη για τα τρία χρόνια στον ΠΑΟ. Είμαι πολύ περήφανη. Που ήμασταν τρία χρόνια στον ΠΑΟ. Στο προηγούμενο ήταν από μια άλλη ομάδα. Στο προηγούμενο πώς. Τέλος πάντων. Πραγματικά αγάπησα το μέρος, αγάπησα το σύλλογο και πραγματικά αγάπησα τους φιλάθλους και την ενέργεια που μετέφεραν σε εμάς. Δεύτερον, δεν μιλάω ποτέ εδώ για λεφτά, επειδή θεωρώ πως τα λεφτά είναι η συνέπεια της δουλειάς μας. Σωστό. Της δουλειάς σου, ειδικά. Της δουλειάς μας. Υπέφερα επειδή όταν όλη το συμβόλαιο τελείωσε. Όταν το συμβόλαιο τελείωσε. Πραγματικά περίμενα μια πρόταση από τον ΠΑΟΚ. Σου έκανε. Η σύζυγος περίμενε. Ναι. Σου έκανε πρόταση. Γιατί δεν μου έκανε, λέει. Ήθελα να μείνουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αλλά δεν την έκαναν. Δεν την έκαναν! Άρα ψέματα. Στέριο. Συνέχισε. Διαψεύδει. Κοίταξε, Χρήστε, άκουσε με. Και πάλι. Άκουσε με. Γράφει. Όταν τελείωσε το συμβόλαιο, περίμενα να μου κάνουν πρόταση. Αλλά δεν την έκαναν. Η πρόταση είχε γίνει, Χρήστε, πριν τελειώσει το συμβόλαιο. Λες εσύ. Η κυρία Μαωρίτσενα λέει δεν την έκαναν. Ωραία. Απλά έγραψαν στο ίντερνετ, γεια σου Μαωρίτσιο και ευχαριστούμε. Δεν θεωρώ πως αυτό άξιζε στο σύζυγό μου. Σωστό. Κανείς δεν μας κάλεσε. Είμαι πολύ λυπημένη. Κανείς δεν μας κάλεσε. Ξαφνικά μετά από τρεις μήνες τους λείψαμε. Καλά, συγγνώμη λέει. Αν δεν μπόρεσα να εκφράσω σωστά αυτό που ήθελα, υπέφερα επειδή το αγάπησα το μέρος, πέρασα τρία υπέροχα χρόνια και δεν νομίζω έτσι όπως τα έκαναν ήταν καλά. Και κάτι ακόμα, υπέφερα επειδή τα παιδιά μου αγάπησαν το σχολείο τους, το ποδόσφαιρο, τον παλέτο, τους φίλους τους. Όποιος έχει οικογένεια ξέρει τι σημαίνει αυτό. Δραστηριότητες. Συμφωνώ. Ναι. Θα πας να πάρεις δικαιολογία. Όχι. Είναι άλλος ένας παίκτης που λέει ότι δεν του φέρθηκε σωστά. Σε ποιον φέρθηκε σωστά. Δεν γίνεται μόνο εσείς να τα κάνετε σωστά. Στο Βιερίνια έκανα πρόταση, δεν έκανα πρόταση. Δεν μου έκανα πρόταση. Στον Αυτόνα έκανα πρόταση, δεν μου έκανα πρόταση. Δεν γίνεται τώρα. Και βγαίνει δημόσια και λέει ότι του έκανες πρόταση. Δηλαδή και συγγνώμη, το time για το πρωτάθλημα. Α, σας το είχα πει το Γενάρη κάποια στιγμή ότι μπορεί γι' αυτό και τέτοια. Take it or leave it. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο Μαωρίστιο. Τέλος πάντων. Ο καθένας είναι υπεύθυνος των πράξεών του και υπόλογος των επιλογών του. Ο Μαωρίστιο. Ο λάθος του ΠΑΟΚ με το Μαωρίσιο είναι ότι επέστρεψε στο Μαωρίσιο. Το ξαφνικά μας θυμήθηκαν, που λέει η κυρία. Τραγικό λάθος. Για μένα ανεπίτρεπτο. Ανεπίτρεπτο λάθος. Εντάξει, αφήνεις ένα παίκτη γιατί δεν τα βρίσκεις στο οικονομικό. Ο ΠΑΟΚ λέει: εγώ δίνω 500 και ο Μαωρίσιο θέλει, εγώ θέλω 1,3. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ, τα λέμε. Καλή επιτυχία. Γιατί επιστρέψετε, δεν κατάλαβα. Καλά, μπορεί, okay, να έλεγε... μπορεί να μας το πει αύριο όλα, βρέμπε. Εντάξει, πάει αυτό. Μπορεί να μην είναι έτσι τα νούμερα. Να ήταν ο ΠΑΟΚ δίνω 400 και ο Μαωρίσιο να λέει: τι 400, παιδιά, 500. Και να παίζω. Πρόσεξε, και να παίζω. Το και να παίζω δεν μπορεί να το πει κανένα παίκτη. Δεν έχει το δικαίωμα να το πει κανένα παίκτη. Τώρα λέγεται Ρονάλντο ή Μέση. Κανένα δεν μπορεί να το πει άλλο. Μόνο ο Ρονάλντο μπορεί να πει να παίζω. Άμα του πει ο τεχνικός διευθυντής ότι ξέρεις, φέτος να θα έχουμε το Γιαννούλη μπροστά και... Άμα θα έχετε το Γιαννούλη μπροστά, δεν γίνεται να μου δίνετε με 1 εκατομμύριο. Όχι. Και να κάθομαι στον πάγκο. Θέλω 1 εκατομμύριο. Εγώ. Στο καλό. Βάλτε και τον Τζαλτίδη μπροστά. Στο καλό. Ναι, εντάξει. Αλλά βγαίνουμε και το λέμε. Στο καλό. Συμφωνώ. Εδώ η ομάδα είναι φάουλ τώρα. Εδώ, έτσι όπως φαίνεται τουλάχιστον. Δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειες. Ας τα πούν αύριο. Ας τα πούν αύριο. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, απλά έχουν μαζευτεί πολλά τέτοια το τελευταίο διάστημα. Απλά και... επίσης πρέπει να πούμε ότι εμείς είμαστε πάντα με τις ομάδες. Εμείς, τέλος πάντων, η δικιά μου εγώ νοοτροπία. Εγώ είμαι με τις ομάδες. Πάντα με τις ομάδες. Ποτέ με τα πρόσωπα. Ποτέ δεν λατρεύουμε πρόσωπο. Με τον ένα τον άλλο τρόπο, όντως, αρκετοί δένονται με τις ομάδες, τις αγαπάνε πραγματικά. Υπάρχουν αρκετοί που κλαίνε και ζουν για αυτές, όντως. Εννοώ επαγγελματίες, έτσι. Αλλά το 95% είναι παιδιά τα οποία κοιτάνε και καλά κάνουν ως επαγγελματίες το σφαίρο τους. Οπότε.
Είμαστε με τις ομάδες. Ο ΠΑΟΚ θα παραμείνει, ο Μαουρίτσιο θα ξεχαστεί. Ο Βιερίνια, ο μεγάλος αρχηγός κτλ. Κάποια στιγμή θα περάσει απλά, στην ιστορία. Απλά να ξέρεις όμως ότι. Οι σύλλογοι παραμένουν. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως, οι άνθρωποι που εκπροσωπούν τους συλλόγους. Καλά, εντάξει, εννοείται. Κάνουν λάθη και δεν σέβονται κάποιους αθλητές που έχουν προσφέρει πάρα πολλά και δημιουργούν μια τέτοια κατάσταση εις βάρος των αθλητών που στο end of the day είναι εις βάρος των συλλόγων. Κανείς δεν είναι αντικατάστατος, οι ομάδες είναι πάνω απ' όλα και όλους. Φυσικά. Τέλος. Φυσικά. Τέλος. Οι ομάδες είναι πάνω απ' όλα. Ε, ναι, τώρα θα κάτσουμε να διαλύσουμε τώρα τον ΠΑΟ και τον Άρη και είναι τον Ερακλή. Το επειδή έφυγε ο Μαλούς και ο Χατζηνικολάου. Δεν τους σεβάστηκε που πρόσφεραν. Πρόσφεραν και με το ζημίο. Δεν λέω για τους παίκτες του ΠΑΟ. Σου λέω, ξέρω περιπτώσεις παραγόντων του Άρη που δεν σεβάστηκαν ανθρώπους, ποδοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες, πρόσφεραν στην ομάδα και όταν ήρθε η στιγμή. Είτε τη ανανέωση είτε οτιδήποτε άλλο, για άλλους λόγους, εγωιστικούς, προσωπικούς κτλ. Έκαναν αυτό το οποίο έπρεπε να κάνουν. Και ζημιώθηκε στο τέλος της ημέρας ο σύλλογος. Γιατί ζημιώθηκε, γιατί ενώ θα μπορούσες να τον ανανεώσεις και να τον πουλήσεις, τον άφησες να φύγει ελεύθερος επειδή τον γούσταρες. Εντάξει, υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις πάρα πολλές σε όλους τους συλλόγους και παγκοσμίως ακόμα και στους μεγαλύτερους συλλόγους. Στη Ρεάλ και στην Μάντσεστερ και στην Μπαρσελόνα. Εδώ μέσα πήγε να φύγει και στο τέλος έμεινε. Έτσι. Ο Μέστη. Ναι, αλλά τον Μπαρτομέο τον τρώει. Τον Μπαρτομέο. Αυτόν. Λοιπόν. Πάμε σε διαφημίσεις γιατί θα πάμε σε τηλέφωνα. Ναι. Έχουμε ντέρμπι το Σάββατο και εμείς ασχολούμαστε τώρα με τη Μαουρίτσενα. 1,5 εκατομμύριο και υπέφερε. Άντε, κορίτσι μου. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Μαζί μας Injection Service. Ρύθμιση, έλεγχος και επισκευή του βενζινοκινητήρα σου στην Injection Service. Θα μπεις, θα κατεβάσεις τη νέα εφαρμογή από το Google Store ή το App Store. Είναι συμβατή με όλες τις συσκευές. Εφαρμογή Injection Service είναι μια πρωτοποριακή εφαρμογή για τα δεδομένα των συνεργείων της χώρας. Καθώς πλέον δεν έχεις το κλασικό βιβλίο συντήρησης του οχήματος, θα έχεις ηλεκτρονικό. Κάθε εργασία που πραγματοποιείται καταχωρείται. Για περισσότερες πληροφορίες πέρα από την αναζήτηση φυσικά στο Google Store ή το App Store, 2310-933-787. Injection Service που βρίσκεται από όλους 18 στην κάτω τούμπα. Μαζί μας και η Ιντερβέτεν, η κορυφαία πλατφόρμα σε mobile και tablet, με τεράστια γκάμα παιχνιδιών σε καζίνο και live καζίνο, πολλές επιλογές, εκατοντάδες επιλογές από εκπληκτικά παιχνίδια slots από 10 διαφορετικούς καζίνο providers, επίσημος χορηγός ελληνικής Super League, live streaming, υπηρεσία cash out, κορυφαίες αποδόσεις στα favori. Λοιπόν, έχουμε κάποια μηνύματα πρέπει να απαντήσουμε σε φίλους. Μάλιστα, ο φίλος μας ο Στέργιος. Λέει ότι στέλνει μηνύματα και δύο μέρες στον κάτω σταθμό της πόλης. Λέει, φίλε Στέργιο, τώρα είδαμε το μήνυμά σου. Λέει, μπορεί να μας πει ο Χρήσανθος πόσο αγόρασε ο Μπιλ Πάπα στην Ξάνθη? Δεν ξέρω, δεν έχουν βγάλει ποσό. Δεν έχουν βγάλει ποσό. Πάντως ο Χρήσανθος σου αποκάλυψε ότι ο Μπιλ Πάπα θα αγοράσει την Ξάνθη όταν ακόμα ο Πανόπουλος έλεγε ότι θα διαλύσει την Ξάνθη και θα την στείλει στα ερασιτεχνικά. Και σου είχε πει και σου είχε γράψει και το έχω και πριν screen. Για το εργοστάσιο στη Σύνδο, του φίλου μου εκεί που έχει βάλει μπροστά ο Μπιλ και Σύνδο, τρέχει τα θέματα βέβαια, γιατί ένας καλός φίλος μου είχε στείλει την πληροφορία και αφού την τσεκάραμε, την δημοσιεύσαμε. Το ότι ο Βέρμπλουμ λέει έκανε προσοχή στον ΠΑΟΚ είναι ψέμα ή όχι, λέει ο φίλος ο Λάζαρος. Ας μας πει ο φίλος ο Στέργιος. Εγώ το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω ο Στέργιος. Μα γινόταν προσοχή, δεν το μαθαίναμε. Όχι απαραίτητα. Θα... Αν πληρωθεί η προσφυγή εντός 15 ημερών, δεν απαραίτητο το μάθεις. Υπάρχει εξώδικο. Η διαδικασία τώρα των προσφυγών είναι η εξής. Θέλει ένα εξώδικο που εγώ την ξέρω πάρα πολύ καλά, γιατί έρχονται συνέχεια στον Άρη. Λοιπόν, ναι. Πρέπει μέσα σε 15 μέρες, έχεις το δικαίωμα σε 15 μέρες μέσα να πληρώσεις τα χρήματα κτλ. Και αυτομάτως αποσύρεται. Υπάρχουν λοιπόν πολλές τέτοιες προσφυγές ή αν θες να βάλεις εξώδικα. Τα οποία έχουν έρθει από ποδοσφαιριστές. Ο Καρυπίδης το συνηθίζει αυτό. Έρχεται το εξώδικο. Μόλις έρχεται το εξώδικο, τους πληρώνει. Δεν είναι προσφυγή, είναι καταγγελία για τη λύση της σύμβασης. Σου λέει breach of contract. Σου λέει δηλαδή ότι. Αν αυτό συνοδεύεται από χαρτί στη FIFA. Τότε είναι προσφυγή. Είναι προσφυγή, η οποία όμως σου δίνει το δικαίωμα πλέον, επειδή ακριβώς κάποιοι κάναν αυτό. Δηλαδή με το που μέναν ένα μήνα απλήρωτοι. Το λέει μέσα. Και μόλις τους έδινε το δικαίωμα. Within 10 days και τα λοιπά. Υπάρχει λοιπόν αυτή η δυνατότητα σε 15 μέρες να το πληρώσεις. Έτσι. Αν δεν το πληρώσεις, ενεργοποιείται αυτομάτως η προσφυγή και στη FIFA. Πάει στη διαδικασία τη νομική. Τότε πάει στη FIFA. Ναι. Ο Σοκ. Ο Στόχ και ο Βέρμπλουμ. Για αυτούς υπήρξε η φημολογία. Ο Σοκ. Ο Σοκ είναι ο του Ηρακλή. Για τον Στόχ και τον Βέρμπλουμ υπήρξε αυτή η φημολογία ότι κάνανε και την προσφυγή.
Αλλά του πλήρωσε. Υπολογίζει. Εγώ ξέρω ότι δεν έχει φύγει ούτε μισό από τον ΠΑΟΚ απλήρωτο. Να του χρωστάνε και χρήματα. Ίσα ίσα πολλοί φτιάξαν τι ζωέ του χάρη στον ΠΑΟΚ. Χρυσοπληρωμένοι. Αυτό ξέρω εγώ. Χρυσοπληρωμένοι. Από το 12 που είναι η Βασαβίδη με τον ΠΑΟΚ. Ναι, με η Βασαβίδη. Με Σαβίδη βέβαια. Δεν έχει υπάρξει ούτε μισό απλήρωτο. Γκολτ κουτάλια. Εντάξει, έχουμε πει, έχουμε πει τη διαφοροποίηση. Ο Πανόπουλος είχε πει ότι μέχρι το 15 Αύγουστο θα διέλει την Ξάνθη, αν δεν βρισκόταν άλλο να την αγοράσει. Ο Πανόπουλος έκανε έκτακτη, όρισε γενική συνέλευση. Όρισε γενική συνέλευση. Την ίδια εβδομάδα, μάλιστα, έκανε αυτά που θα πω. Όρισε γενική συνέλευση για την διάλυση της εταιρείας. Και μετά από 4 μέρες όρισε γενική συνέλευση για αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου. Ο Πανόπουλος, τον οποίο βλέπω ότι με ζέση υποστηρίζεται όλοι οι φίλοι του ΠΑΟΚ, ο Πανόπουλος ξαφνικά μετά από τόσα εστήρια. Χρόνια άλλαξαν ναι. Του Ολυμπιακού. Όχι, περίμενα, άλλαξαν τα, οι μετοχές και πήγαν από μια εταιρεία σε μια ΙΚΕ που πάλι ήταν ο Πανόπουλος μαζί με τον Σιγκελίδη, πώς λέγεται ο συγκεκριμένος. Τώρα τι να ξαναπούμε πάλι τα ίδια με τα διοικητικά συμβούλια της Διαμάρ και τα όχι, τι πάλι. Να κάνουμε τώρα. Εδώ είναι ξεκάθαρο το τι συνέβη με την περίπτωση της Ξάνθης. Πες τα τώρα που μπορείς, γιατί δεν υπάρξει αθλητική απόφαση από το εφετείο ότι τελικά έκανε λάθος τη δουλειά της Επιτροπή. Και να υπάρξει η αθωτική απόφαση που λες, Στέργιο, υπάρχουν δύο καταδικαστικές αποφάσεις. Ό,τι και να λέτε. Υπάρχουν δύο καταδικαστικές αποφάσεις. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, άμα βγει ένα δικαστήριο και αθωώσει τη Χρυσή Αυγή στο εφετείο, τι θα λέμε. Είναι αθώοι. Αυτό θα λέμε. Θα λέμε ότι υπήρξε μια απόφαση καταδικαστική. Το λέω για τελευταία φορά γιατί πραγματικά με έχει κουράσει στο μέγιστο βαθμό. Καλά, και εσύ μας κουράσατε με την παραπληροφόρηση. Ότι δεν κάνετε τη δουλειά σας σωστά. Σαν εξετάστε το είπε, δεν είπε ότι σταθώ. Ναι. Εντάξει. Επικαλείς όμως δύο δικαστήρια που απλά δεν είδαν την υπόθεση και υπάρχει. Λες εσύ δεν είδαν. Εγώ ξέρω δύο αποφάσεις. Λέει το ΚΑΣ, ρε φίλε. Λέει το ΚΑΣ, είπε ξαναδείτε το. Το ΚΑΣ είπε, είναι και τι ο Θεός είναι. Είπε ξαναδείτε το. Όπως ένα δικαστήριο λέει το ένα, αυτό το δικαστήριο, το ανώτατο αθλητικό φυσικά, είπε ξαναδικάστε την υπόθεση. Ναι. Με τι. Okay. Παρεπτόντως, δεν μας έχετε πει μέχρι τώρα για τις δύο ήδη παραιτήσεις από τη νέα Επιτροπή Εφέσεων. Δεν βλέπω να το σχολιάζετε το συγκεκριμένο θέμα. Αν είναι τίποτα άλλο με τα δικαστήρια, ξέρετε τα λέτε. Δύο ήδη δικαστές έχουν φύγει από την Επιτροπή Εφέσεων. Και να σε πω κάτι. Όταν λες αυτό, στηρίζεσαι κάπου. Πού στηρίζεσαι, ξέρεις που στηρίζεσαι, Στέργιο. Όχι στο αν είσαι πραγματικά αθώος ή ένοχος. Στηρίζεσαι ότι ξέρεις τώρα ότι με αυτό που έκανε η ΕΠΟ. Πώς λέγαμε που ο ΣΥΡΙΖΑ μείωσε στο μισό τις ποινές των χρυσαυγητών κτλ. Όχι των χρυσαυγητών, με το νομικό πλαίσιο όσων έχουν διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Ξέρεις ότι όταν πας να δικαστείς στην Ελλάδα, πλέον δεν υπάρχει νόμος για να καταδικαστείς. Γιατί η ΕΠΟ φρόντισε πέρσι να βγάλει τον νόμο. Να λέμε όλη την πραγματικότητα. Αν αθωωθείς τελικά, ωραία, θα αθωωθείς γιατί δεν υπάρχει νόμος. Καταδικαστική απόφαση. Και ας μην υπάρξει τιμωρία. Πώς θα υπάρξει αν δεν υπάρξει νομικό πλαίσιο για να τιμωρηθείς. Έχει τελειώσει η υπόθεση, Στέργιο μου. Που δεν υπάρχει νόμος για να τιμωρηθείς. Δηλαδή με συλλαμβάνουν. Βάσει ποιου νόμου δικάζομαι. Δικάζεσαι βάσει του νόμου. Αν δεν υπάρχει νόμος για να δικαστείς. Και μένω ελεύθερος. Άρε με αθώος. Περί ευθύνης υπουργών. Τέλος πάντων, ας φτάσουμε στο σημείο να δικάσουμε. Γιατί έχουμε φτάσει Οκτώβριο, Στέργιο μου. Και ακόμα δεν έχει συγκροτήθηκε και παραιτήθηκαν ήδη δύο. Τη Επιτροπή Εφέσεων τη ΕΠΟ. Μόνο στην Ελλάδα γίνεται αυτό το πράγμα. Να έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα, να παίζουν κανονικά τα πάντα όλα και ακόμα να μην έχουμε Επιτροπή Εφέσεων. Τέλος πάντων. Ποιο ήταν το νόημα για τη αγορά που λέει ο φίλος και τα λοιπά για την Ξάνθη, για να καταλάβω. Τίποτα αυτό. Α, ωραία. Το έστειλε και χθες. Απλά φίλε μου, αντί να ρωτάτε εμένα και να λέτε το τι είπα εγώ ή οτιδήποτε άλλο, γιατί δεν ρωτάτε τον Πανόπουλο γιατί δεν έκανε έφεση στο ΚΑΣ. Δεπανόπουλο. Γιατί δεν έκανε έφεση στο ΚΑΣ ο Πανόπουλο. Δεν είχε τα λεφτά. Δεν είχε 30 χιλιάρικα. Όχι. Με ένα εκατομμύριο κάθε χρόνο πλεόνασμα. Κώστα. Δεν ήθελα να τα δώσει, ρε φίλε. Το θέμα μας ήταν να σωθεί ο ΠΑΟΚ. Τίποτα άλλο. Και σώθηκε. Και μια χαρά. Οπότε και αθώος. Και όλα καλά. Και από πάνω. Και από πάνω. Από πάνω, από κάτω δεν ξέρω. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Θα το δούμε. Δεν έχει σωθεί κανένας ΠΑΟΚ. Δηλαδή υπάρχει μια δικαστική τέτοια που είναι. Σε εξέλιξη ακόμα και δεν έχει τελεσυνδικήσει τίποτα. Δεν έχει σωθεί κανένας. Πώς δεν έχει σωθεί. Δεν έχει σωθεί. Αφού δεν υπάρχει νόμος για να καταδικαστεί στην Ελλάδα, πώς θα καταδικαστεί. Όλοι ξέρουμε τι θα γίνει πλέον. Εντάξει, όπως ο Μαρινάκης και αυτοί δεν καταδικάζονται ποτέ, δεν θα καταδικαστείς κι εσύ. Όπως η Επιτροπή
πώς το λένε, δεοντολογίας, πώς λεγόταν αυτή εδώ πέρα, τους αθώους, όλους τους αθωτές και σιτήδες, Στέργιο. Αυτό γίνεται. Τι να κάνουμε τώρα, δεν υπάρχουν στοιχεία. Όλοι αθώοι πάντα. Όλοι αθώοι. Πώς γίνεται στην Ελλάδα. Τίποτα. Μόνο ο Άρης και ο Ηρακλής να πέφτουν. Ναι. Κανένας άλλος. 100%. Λοιπόν. Καζατζίδη 3. Πάμε στα υπόλοιπα. Ο Καζατζίδης πάντως μιλούσε στις καρδιές του λαού και πάντα με τη γλώσσα της αλήθειας. Τώρα αν ήταν Καζατζίδης ή Μπιθικότσης δεν ξέρω. Σε κάθε περίπτωση δεν ήταν Σώτης Βολάνης πάντως. Ήτανε Καζατζίδης. Ναι. Εμένα μου αρέσει ο Σώτης που λέει και τις καρδούλες. Εκεί με τον Γκούς ακούγαμε ένα τραγούδι κάποτε με καρδιές. Λοιπόν, ρεπορταζιακά έχουμε κάτι αγωνιστικά για τις ομάδες. Στον Άρη μπήκε και ο Μπένα Λουάνε. Ποιος Μπένα Τία. ήρθε χθες το βράδυ ο Λίτλ. 11 η ώρα Κώστα, έφτασε το παιδί μας. Πεχτάρα. Πεχτάρα είναι. Πεχτάρα. Καλώς είναι. Δώσε μας λίγο. Στενάξω τα καλάθια. Δώσε μας λίγο χαρακτηριστικά. Καλό σουτέρ. Ναι. Το ερωτηματικό είναι η κατάστασή του γιατί και αυτός έχει να παίξει 9 μήνες. Μην έρθει σαν και εσένα και σαν και εμένα. Από όταν είδαμε. Σε καλή κατάσταση βλέπεις. Δεν ήρθε σαν και εμένα. Ναι. Θα βοηθήσει. Εντάξει. Τώρα από εκεί και πέρα. Ο Σούλερ λέει τραυματίστηκε. Το χτυπήσατε. Ναι. Έρεση Κώστα. Εγώ. Δεν τρέπεστε λίγο. Εγώ στη φυσούνα. Κόλαση και τέτοια. Υποδοχή ζούγκλα στο Ιβανόφιο και αυτά. Τα γνωστά. Μάλιστα. Φεύγει λοιπόν, ο Τζάκσον από τον Παναθηναϊκό. Ο Σούλερ δέχτηκε ένα χτύπημα στον αγώνα στον Ορθό Μυριαίο. Στον Μπούτι με λίγα λόγια. Από ποιον? Από μένα σου είπα. και δεν έχει κάτι, έχω την εντύπωση. Το παιχνίδι είναι αρκετά δύσκολο, Χρήστανθε. Ο Χαρέλος Τρικούπης ανακοίνωσε χθες και τον Κέβιν Λάγκφορντ που έπαιζε στον ΠΑΟΚ, αδερφό του Κιθ. Καλό παίκτη είναι και αυτό. Απλά λίγο τα χρονάκια έχω περάσει και γι' αυτόν. Πήρε και έναν καινούριο γκάρντ το Φέργκισον. Πήρε και τον Αγραβάνη που ήθελε εσύ και δεν του άρεσε το σπίτι. Και πήγε πού, στο Μεσολόγγι. Πήγε στο Μεσολόγγι. Και έχει πιο ωραία σπίτια. Ωραίο είναι το Μεσολόγγι. I like it. Και τέλος πάντων, δεν είναι το μάτς εύκολο. Είναι και η πρεμιέρα, είναι και το άγχος. Ο άλλος παίζει μέσα στην έδρα του, στο Αγρίνιο δηλαδή, στο γνωστό γυμναστήριο όπως είπαμε, πώς λέγεται. Εντάξει, είναι πονηρό το μάτς. Αλλά απ' την άλλη, είναι Τρικούπης Άρης. Τώρα δηλαδή, ξέρω εγώ. Μάλιστα. Σε επέκταση των όσων λέγαμε περί δημοσιογραφίας και πώς την αντιλαμβάνεται ο καθένας, ο Γιώργος Σαββίδης έχει κάνει νέο δημοσίευμα πριν από λίγο, Κώστα, για να καταλαβαίνουμε το τι ακριβώς ζητάμε και από τους δημοσιογράφους και από όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Δημοσίευμα που είναι αναδημοσίευση του DBG 7000, το είδωλο προφανώς του Γιώργου. Το μπάει αυτόν πολύ, ναι. Όντως. Φυσικά. Στέλνει γιατί. Τι γιατί. Αλογουλάρονται. Λοιπόν, loyalty isn't grey. Κάνει μετάφραση η Κώστα. Η αφοσίωση δεν είναι γκρι. It's black and white. Είναι μαύρη και άσπρη. You are either loyal completely either. Or not loyal at all. Είσαι πιστός ολοκληρωτικά ή καθόλου πιστός. Ή είσαι πιστός ή δεν είσαι, με λίγα λόγια. And people have to understand this. Και ο κόσμος πρέπει να το καταλάβει αυτό. You can't be loyal only when it serves you. Δεν ξέρω άλλα αγγλικά. You can't be loyal. Δεν μπορεί να είσαι πιστός when it serves you. Αυτό αν το συνδέσουμε με τους δημοσιογράφους, ή θα είστε μαζί μας, ή δεν θα είστε μαζί μας. Εσύ το συνδέεις με τους δημοσιογράφους, Χρήστα. Είναι μετά. Είναι μετά. Εγώ το συνδέω με τους παίκτες. Με ορισμένους οπαδούς. Ή με ορισμένους παίκτες. Εγώ λέω για παίκτες. Και τι εννοεί, δηλαδή, δεν κατάλαβα δηλαδή. Τι σημαίνει αυτό, ότι μπορούμε να έχουμε άποψη, δηλαδή. Όχι εγώ, που δεν είμαι στην πλευρά σας. Είπα, εσύ το θεωρείς έτσι, μπορείς λέω να συμβαίνει το άλλο ή το άλλο. Γιατί τρελαίνεσαι. Γιατί το γράφουν ως συνέχεια του χθεσινού. You got the flu, I got a watch. Στο 10 το διαβάζει, πού το διαβάζει, στο SDNA. Πάλι. Στο redking.gr. Στο SDNA, εκφράζει το SDNA το Γιώργο. Να ξέρω, άμα μπορώ να το διαβάσω στο 10, το SDNA ή τον Καζέτα. Στο North. Εσείς δεν έχετε αντιληφθεί ότι εσείς, ανάλογα με το ποιο το γράφει, τοποθετήστε. Εντάξει, αυτό που τα λέμε δεν έχει σημασία τι λένε για σένα, σημασία έχει ποιο το λέει. Και αυτό μετράει, φυσικά. Εδώ όμως, συγκεκριμένη περίπτωση, εντάξει. Θα κάνω ένα site του για τον Ολυμπιακό στη Βόρεια Ελλάδα. North Red. Λέει, μετά το μήνυμα που προοικονομεί όσα κατά τον ίδιο θα πετύχει η συνέντευξη του Όλαφ Ρέμπε, ο γιος του Προέδρου και Μεγαλομετόχου του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη, που έχει θέσει και στο δούσιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Γιώργος Σαββίδης. Ο Σαββίδης, ο Γιώργος Σαββίδης δεν έχει μετοχές. Η Δημέρα έχει. Ο Γιώργος δηλαδή. Έστειλε ένα ακόμη μήνυμα σχετικά με τις εξελίξεις στο δικέφαλο. Κοινοποιώντα την ανάρτηση του Δημήτρη Γιανακόπουλου, ο Γιώργος Σαββίδης χρησιμοποίησε ουσιαστικά τα ίδια λόγια να πει: η πίστη δεν είναι γκρι, είναι άσπρη και μαύρη, είτε είσαι ολοκληρωτικά πιστός, είτε δεν είσαι καθόλου. Ο κόσμος πρέπει να το καταλάβει αυτό. Δεν μπορείς να είσαι πιστός μόνο όταν σε εξυπηρετεί.
Αν δεν το έχει πει για δημοσιογράφους, το έχει πει για τους οπαδούς. Είναι ακόμα χειρότερο, να ξέρεις. Για παίκτη. Στα δικά μου τα μάτια. Για παίκτη, για παίκτη. Δεν ξέρω γιατί το είχε πει. Τι? Για παίκτη. Τι για παίκτη? Για παίκτη το είπε, πιστεύω. Για παίκτες. Που το παίζουν πιστοί και μετά όταν του συμφέρει. Η φυσικά οικογένειά μου και τέτοια. Φυσικά παρατήθηκαν αφού το αγαπημένο site του Χρήσαν του έκανε bullying σε δικαστές εφέτες πριν καν δικάσουν. Και ο Τσαλτίδης φυσικά εχθές τα ανυπαρήγαγε, κατά τύχη ακριβώς τα ίδια έλεγε. Το είπαμε και χθες. Όταν λοιπόν γράφουν για δικαστές, τα site του Ολυμπιακού είναι bullying. Όταν η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ή τα site γράφουν για τους δικαστές και μάλιστα για τον ένα δικαστή της Επιτροπής και για την Επιτροπή, όταν γράφουν και γράφουν ότι ονόμασε τη βίλα του Βαγγέλη. Ο κουμπάρος που πήγε στο γραφείο. Όχι, και ο... που αυτός... η βίλα του, το συγκρότημα ονομάζεται Βαγγέλη, σημαδιακό κτλ. Και στο τέλος λένε ότι Βαγγέλη έγινε τον πατέρα του. Τότε εκεί δεν είναι bullying. Στεριό, όταν κάνεις καταγγελίες εσύ στον Άριο Πάγο για τους δικαστές. Είναι που ασπίζει τα δικαιώματά σου. Όταν τα κάνουν οι άλλοι, είναι bullying. Αυτό λέω τόσο καιρό, Στέριο. Ότι και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, τα τελευταία 2-3 χρόνια που πλακώνεστε, κάνουν αυτό ακριβώς το πράγμα. Ξεφωνίζουν ο καθένας, τον δικαστή, τον δημοσιογράφο, τον παραγωγό, ανάλογα με τους... Και καλά κάνουνε. Δεν γίνεται όμως. Εγώ δεν έχω κανένα θέμα. Δεν γίνεται όμως όταν το κάνει ο άλλος είναι bullying, όποτε το κάνω εγώ που ασπίζω τα συμφέροντά μου. Και αυτό είναι μέσω συμφέρον. Αναφορές στον Άριο Πάγο έκανε στους δικαστές που σε καταδικάσανε με το 2-1 στην απόφαση που λέτε ότι δεν υπάρχει απόφαση. Αναφορά στον Άριο Πάγο τους έκανες. Εντάξει. Όπως έκανε και ο Άρης αναφορά στον Άριο Πάγο, τη δικαστή που έβγαλε για τον Κοντοβά την απόφαση. Έτσι γίνεται. Δεν γίνεται όμως όποτε το κάνει ο άλλος είναι bullying, όποτε το κάνω εγώ είμαι καλός. Δυστυχώς εκεί πήγαμε. Γίνεται. Δυστυχώς εκεί έχουμε πάει. Εγώ αυτό φωνάζω συνεχώς. Από ό,τι βλέπω όμως, δεν ακούνε οι φίλοι όταν λέω. Και μοιράζω το καρπούζι στη μέση. Θέλουνε να είμαι πιστός. Περίμενα να σου πω τι θέλουνε. Θέλουνε μόνο τους ανθρώπους που καταλαβαίνουν και θέλουν να είναι πιστοί, όχι μόνο όποτε του συμβαίνει, αλλά πάντα. Because it's black and white. Εγώ του λέω λοιπόν ότι δεν είναι black and white του Γιώργου. It's black and yellow. 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 Έτσι. Στέριο. Και η πόλη είναι μπλε, Στέριο. Η πόλη είναι μπλε. Καλώς ήρθατε στην πόλη μας. Καλώς ήρθατε. Απλά λείπουν αυτοί, Στέριο. Η ΕΕ είναι δικαστήριο από πότε? Δεν είπα μόνο για την ΕΕ, είπα και για την ΕΕ με τον Βαγγέλη. Και λέει, πού την είδε? Στο πρωτοβάθμιο της Λίγκας και στην Επιτροπή Αφέσεων της ΕΠΟ. Εκεί είναι οι καταδίκες. Δύο. Πού την είδε? Επειδή εσείς λέτε ότι δεν έγινε. Απλώς ξεχνάς το ΚΑΣ. Το ΚΑΣ είπε να ξαναδικάσει. Γιατί δεν δε θεωρεί το ΚΑΣ δεσμευτική την απόφαση της ΕΕ. Ναι, αυτή είναι η όλη υπόθεση. Είπε και άλλο το ΚΑΣ, κρίσανε. Τι άλλο είπε, Στέριο μου, για πες μου. Ότι δεν έγινε σεβαστό το δικαίωμα του ΠΑΟΚ να ακουστεί. Πού το λέει αυτό το ΚΑΣ? Πού το είπε αυτό το ΚΑΣ? Δεν έγινε σεβαστό το δικαίωμα του ΠΑΟΚ. Ωραία. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Δεν το έχω δει. Το έχει ξεχάσει αυτό. Δεν το έχω δει. Δεν το έχω δει αυτό, για να το δει. Στέριο. Άκου να σου πω κάτι. Θέλω 10 σαν τον 10. Τόσα θέματα έγιναν. 10 σαν τον 10. Το 10 έγραψε και για τις μεταφορές των χρημάτων από τη μια τράπεζα στην άλλη. Εσύ τα είδες αυτά? Να πεις αν ο Καλπαζίδης όντως το έκανε. Ή το απορρίπτεις επειδή το έγραψε το 10. Είδες τα γεγονότα. Είδες αν μεταφέρθηκαν χρήματα από τον ένα λογαριασμό στον άλλον. Θα παρουσιάσετε τον Καλπαζίδη να ξεφτυλίσει το 10 και τον Τζαλτίδη και του οποιοδήποτε άλλου. Που δεν απούν ο Καλπαζίδης. Πού είναι ρε φίλε, ένα άνθρωπο που αγόρασε 10 εκατομμύρια ξενοδοχείο. Και λες μόνο το 10 και το 10. Όχι, όταν μου λες ότι δεν έχεις πάρει πρέπα ότι είχες αυτό το πράγμα το κάνει. Δεν το είδα, αλλά ότι δεν έγινε απόλυτα σεβαστό το δικαίωμα του ΠΑΟΚ να ακουστεί. Εσύ, και τι. Φοβερό πράγμα. Φοβερό πράγμα. Και επειδή το είπε το κάνει αυτό, γιατί θα κρίσαμε. Θα κρίσαμε, ρε φίλε. Εντάξει, είσαι πιο ψηλά τη μαρούπα και το κουμπάρο του φίλου. Δεν σου, έχω καμία μαρούπα πιο ψηλά. Όταν την ξεφώνησα εγώ τη μαρούπα που κατακρεουργούσε όταν ήσουν ο Ζωνάρη, γελούσατε με τη μαρούπα. Και τη βγάζετε στις εκπομπές σας. Και πανηγυρίζατε με τη μαρούπα και τον Παναγόπουλο. Με αυτού γελούσατε. Αλλά δεν είναι όποτε μας, ό,τι μας συμφέρει. Όποτε όπως το λέει ο... When it serves you, που λέει και ο Γιωργάκης ο Σαββίδης. Because I like it. Because I like it. Το Κάσλε το είπε μπράκτος στέλνοντας για δίκη την υπόθεση. Ναι ρε φίλε, λέει ο αλλά υπάρχουν δύο αποφάσεις στα ελληνικά δικαστήρια. Σε πρώτο βαθμό και πόσο πάω και έχει μείον 7, αφού δεν υπάρχει απόφαση. Πώς έχει μείον 7 ο ΠΑΟΚ, αφού δεν υπάρχει απόφαση. Μήπως επιστράφηκαν οι βαθμοί. Επιστράφηκαν, ναι. Άρα. Δεν έφαγε το μείον 7 αρχικά. Δεν υπήρξε απόφαση αρχικά, ρε παιδί. Θα με τρελάνετε εσεί. Δηλαδή, άμα βγει μια απόφαση. Μισό λεπτό. Αφού είναι επιτροπή βαθμών. Μέχρι να δικαστεί. Σε πρώτο βαθμό δεν αφαιρέθηκαν.
Δεν υπήρξε εφαρμογή μια απόφαση. Θα με τρελάνετε, δεν υπήρξε εφαρμογή μια απόφαση. Χρήσανθε. Ναι. Σε πρώτο βαθμό, δηλαδή είμαι δολοφόνο και μετά δεν είμαι. Ναι, είμαι ή δεν είμαι. Είμαι ή δεν θα αποφανθεί στον τελικό βαθμό αυτό. Αυτό. Άρα δεν είμαι, ρε φίλε. Αυτό λέω, πάω. Έχεις το δικαίωμα της αθότητας. Μην λέμε όμως ότι δεν βγήκαν αποφάσεις. Αποφάσεις βγήκανε. Μην λέμε δεν βγήκαν αποφάσεις. Όταν έρχεται ένα δικαστήριο ανώτατο, αθλητικό. Μάλιστα. Εντάξει, που όποτε προφανώς μας συμφέρει είναι καλό, όταν μας συμφέρει δεν είναι. Και λέει, παιδιά, δεν κάνετε τη δουλειά σας. Ναι, δεν την κάνετε καλά. Δεν την κάνετε καλά, ξαναδείτε το. Γιατί εγώ να πάρω σοβαρά ένα δικαστήριο που δεν έκανε τη δουλειά του. Δεν μην το παίρνει σοβαρά, Αριστέριο. Η απόφαση όμως υπάρχει. Δημοσιεύτηκε στο site της Λίγκας. Δημοσιεύτηκε στο site της ΕΠΟ. Η απόφαση βγήκε. Με κενά, παράνομη, στραβή, ανυπόστατη. Μην χρησιμοποιείς παραπληνωτικά, λέει τη λέξη δικάστηκε. Τι? Έτσι λέει. Και 10 ώρες που δικάζονταν και βγήκε εδώ ο Μπαλτάκος και είπε ότι δικαστήκαμε επί 10 ώρες, τι ήτανε. Ακούστε λίγο. Μαθήματα για νομικά θέματα. Κάντε αλλού. Όχι σε μένα. Δικάστηκε κανονικότατα. Αν η διαδικασία η οποία και γιατί έτρεξε. Γιατί δεν βγάλανε ότι είδαμε την υπόθεση και δικάσαμε και συμφωνούμε με το πόρισμα. Να ρωτήσεις τον δικαστή. Εγώ θα σου πω γιατί. Ο δικαστής ήθελε να πει. Το σκεπτικό της απόφασης ήταν αυτό που ήθελε. Και τον έκανες καταγγελία στον Αριοπάγο. Και τους δύο. Και φύγανε και παραιτήθηκαν από την Επιτροπή Εφέσεων. Εκεί γιατί δεν είπες ότι έκανες μπούλινγκ εσύ. Που παρετήθηκαν, δεν έχεις επιτροπή εφέσεων από δικές σου κινήσεις, όχι του Ολυμπιακού. Δεν κάνουν τη δουλειά του σωστά. Α, όταν λοιπόν κάνεις εσύ καταγγελία στον Άριο Πάγο, δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Όταν κάνει καταγγελία ο Ολυμπιακός ή ο Άρης, είναι bullying. Έκανε καταγγελία στον Άριο Πάγο για του εφέτες. Δεν ξέρω αν έκανε. Ο Άρης έκανε. Ο Άρης έκανε. Για του εφέτες του καινούριου έκανε ο Άρης. Όχι, για την αεροπαγή του που με άλλο νόμο βγήκε η απόφαση για τον Κοντοβά. Άρα να πω, εγώ άκουσα λίγο. Επειδή λοιπόν δεν έβγαλε με τον νόμο απόφαση, να λέω κι εγώ, δεν δικάστηκε ο Άρης σωστά. Δέχτηκε ως δεσμευτική την απόφαση της Επιτροπής. Δεν δίκασε επί της ουσίας. Γιατί επιμένει. I like it. Γιατί επιμένει. Ο Χρήστατος γιατί επιμένει. Επιμένει γιατί ο Χρήστατος επιμένει, δεν είπε καταρχήν αν δίκασε ή δεν δίκασε επί της ουσίας. Είπε. Ότι υπάρχει απόφαση. 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 Σε πρώτο βαθμό και σε δεύτερο βαθμό. Γιατί αν δεν υπήρχε απόφαση σε δεύτερο βαθμό, δεν θα μπορούσε να πας. Θα πω τη νέα απόφαση. Ό,τι βγει απόφαση θα πω. Όταν νέα απόφαση εκείνες εδώ. Και τα γελάκια σου. Και τις εξυπνάδες σου. Ποιες γιατί τα γελάκια τα ξυπνάκια μου. Δυστυχώς ήρθε ο Μητσοτάκης και σας έσωσε. Έπρεπε να πέσεις. Μετροπολογία σώθηκες. Μετροπολογία και στον μπάσκετ. Δυστυχώς αυτό έχει γίνει. Δυστυχώς. Υπάρχουν δύο αποφάσεις, όχι μία, δύο. Άντε πάλι. Και πρόσεχε λίγο, και στη νέα ήταν με 4-1 και εσείς λέγατε με 3-2. Ενώ ήταν με 4-1. Ναι, αλλά ο άντρας ήταν Ολυμπιακός. Ο άντρας ήταν Ολυμπιακός. Ήταν Ολυμπιακός. Και ο μπαμπάς του. Και όχι, και είχε και ξενοδοχεία που τα λέγανε Βαγγέλη. Η μονάδα τη μία τη λέγανε Βαγγέλη. Ήταν κουμπάρος του Αβγενάκη, Χρήσανθε. Όχι κουμπάρο του Αβγενάκη, του αδερφού του Αβγενάκη. Να είσαι ακριβής. Και ο άλλος είναι ανιψιός του. Αλλά εκεί δεν είναι τρίτος βαθμός συγγένειας. Ο κουμπάρος που δεν είναι κανένας βαθμός συγγένειας γιατί το ποινικοποιείς. Χρήσανθε, χθες ο Αβγενάκης ήταν στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και πότε περιμένω να μας το πούμε. Και σήμερα. Μεθαύριο. Δεν το είπανε, κρυφά. Είδες να κλέφτεις. Το έκανα στο σχόλιο μου στην εκπομπή την απογευματινή που φιλοξενούμε. 5 με 6. Και ο Φασούλας ήρθε. 5 με 7. Άκου λίγο, χθες λοιπόν. Κώστα, στην εκπομπή που έκανα το σχόλιο μου, σαν το σκύλο με το γάτο, ναι. Το ανέδειξα το συγκεκριμένο. Και πήγε και στον Υπουργό Μακεδονία. Ότι πήγε μόνο του. Μόνος του. Και το είπα και αυτό με τον Καράγουλο. Πήγε μόνο, δεν μα είπε κανένα τίποτα. Με τη Ράπτη και τον Κούβελα. Γιατί κρύβεστε, ρε παιδιά, δεν κατάλαβα. Και έκανε και ένα λάθος σε κάποια φάση. Είπε ότι αύριο θα είμαι στο Καφτατζόγλιο. Και λέω, οπ! Πήγε. Οπ! Πήγε. Σε πιάσανε. Πήγε στο Καφτατζόγλιο. Λοιπόν. Βάλτε και ένα πίνακα στο παλέ, παιδιά. Τι? Να βάλει ένα πίνακα στο παλέ. 70 χιλιάρικα είναι. Δεν έχει πολλά. Δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Το όχι. 10 και τη Σουλούκο και τον αδερφό Καρπετόπουλο έχει πιο ψηλά ο Χρήστατος από το ΚΑΣ. Καλά, έτσι, να σου πω κάτι. Λίγο. Στα παπάκια μου έχω γραμμένη την προπαγάνδα σας, να ξέρεις. Επιχείρημα. Έχει λιώσει η κασέτα, Χρήστατε. Η κασέτα η δικιά σου έχει λιώσει. Βγάλε τον Καλπατζίδη να έχω αυτόν πιο ψηλά. Εμφάνισε τον όμως. Εμφάνισε τον και δεν είναι πουθενά. Παραλίγο να πέσει ο ΠΑΟΚ και δεν έχει εμφανιστεί αυτός. Γιατί να εμφανιστεί. Και έπεσε η Ξάνθη μετά από 30 χρόνια. Άλλαξε έδρα. Άλλαξε τόπο που μένουν. Άλλαξε το διοικητικό συμβούλιο της Βιαλάντα. Άλλαξαν τα πάντα. Έδωσε την ομάδα μετά από 30 χρόνια ο Πανόπουλος. Δεν πειράζει. Ο Φασίδης εκεί είναι ακόμα όμως. No problem. Κανένα πρόβλημα. Παίζει μπάλα. Δεν είναι σε κανένα beach bar Σαντορίνη όπως ο Γλυκόπουλος. Και αυτός παίζει. Πού παίζει. Στη Σαντορίνη. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Εκεί το. Δεν ήρθε η γύρι στον Άρη. Και εγώ στη Μήκο. Δεν έμεινε δανεικό στον Άρη.
Έχει διαφορά. Λοιπόν. Παιδιά. Πόσο γυρίσαμε πάλι σε αυτό το θέμα. Ναι, ναι. Με ακούστε. Καλά, εννοείται το ακούστε. Ναι, έλα, πάμε, πάμε. Τώρα βάλε το άλλο. Το Yellow River βάλε. Το Yellow River. Θα φέρω τα πέρι να τα βάλε αυτά. Βάλε το Yellow River. Και μετά βάλε το Blue. Αυτό δεν το λέτε στην Τούμπα, Στέργιο, επειδή λέει Black and Yellow. Δεν πειράζει, θα το πείτε την Κυριακή. Βάλε κάτι ασπρόμαυρο τώρα. Την Κυριακή. Την Κυριακή τι έχει. ΑΕΚ ΠΑΟΚ. 1-1. Black and Yellow. 1-1. 1-1. Τι χιχιχι. Εσύ με ποιο παίζεις. Άρης Απόλλων Σμύρνης. Χι. 0-0. Ο Ηρακλής με ποιο παίζει. Με τον Ορφέα Αραδίπου. Πάμε σε break. Έχουμε παράπονα, λέει τη διαιτησία. Ντροπή. Δεν γίνονται αυτά. Ντροπή. Ντροπή. Ακριτόπουλο έχεις, φίλε. Βάλαμε δύο γκολ που ήταν offside όντως. Σου είπα τα είδα τα γκολ. Άρα τι θες. Και το γκολ του Ορφέα λέει ήταν offside. Δεν ήταν offside, ήταν καθαρό γκολ. Άρα. Πολύ ωραίο κλίμα στην εκπομπή. Ο Τραμπ. Ο μεγάλος Τραμπ. Θα χάσει Κώστα. 2,80 φίλε Τραμπ. Δεν χαλάει ποτέ, σας το δίνω από τώρα παιδιά. Δώρο. Θα φιλήσω τους άντρες και τις όμορφες γυναίκες και όλους. Θα φιλήσω τους άντρες και τις όμορφες γυναίκες. Ρατσιστής και εκεί. Έχω ανοσία. Κανονικός τρελός είναι αυτός. Γι' αυτό θα βγει άλλος. Πολύ εκατομμυρίχος και τρελός. Μπορεί να κλείσει την... γι' αυτό είναι τρελός. Μπορεί να κλείσει τη μουσική λίγο όταν μιλάμε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ο Τραμπ αυτή τη στιγμή στις στοιχηματικές εταιρείες δίνεται 2,80. Και ο Biden 1,50. Άρα ο Biden θα κερδίσει. Εγώ πιστεύω θα κερδίσει ο Τραμπ ξανά. Γι' αυτό παίξτε 2,80. Μα όχι, μην παίζετε. Λέω ότι αυτές οι αποδόσεις ότι υπάρχουν, σας ενημερώνω. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο break και επιστρέφουμε. Ποιο για break, το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Για κλείς πάω, παίζεις και εσύ ασχολείστε με τον Τραμπ. Κώστα, είσαι το λιγότερο αστείο μου. Ναι, το να σου πω. Τρικού πισάρι. Θα πέσει και θα χάσει και θα πέσει. Από την πρώτη αγωνιστική. Θα πέσει έτσι και χάσει. Θα κερδίσω μέσα στην έδρα σου, Κώστα. Θα κερδίσει τον Ηρακλή 1-1. Συγχαρητήρια. Μετά είδε τι πρόγραμμα έχει. Καληνύχτα. 1-7 θα πα. Δεν πειράζει. Υγεία πάνω απ' όλα. Ένα πέφτει. Σωστό και θα είναι ο Πάοκ. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατάθεσης του κυρίου Μαρινάκη. Έχει πει πολλά και διάφορα. Είπε ότι έχει ξενοδοχεία στο όνομά του. Άμα δεν το είπε. Τι έχει. Τι ξενοδοχεία. Που έχει ο άλλος, τον λέει Βαγγέλη. Όχι ρε, Βαγγέλη ονόμασε μία... Αυτό λέμε. Μία, ένα, πώς το λένε. Ένας άλλο, ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα. Ένα resort. Ένα από αυτά και τα λοιπά. Γιατί είναι πατέρα, το λέγανε τον πατέρα του, Βαγγέλη. Ναι, εντάξει. Ναι. Αυτό λέω. Λέω ναι, αλλά όλοι μόλις ήταν τον τίτλο, σκεφτήκαμε με τον Μαρινάκη, ρε φίλε. Μαρινάκη. Okay, είσαι εντάξει. Τρέλα. Αυτά είναι ωραία. Λοιπόν. Διαβάζω από το SDNA. Oh. Είπε για τις εκλογές της ΕΠΟ και τα λοιπά. Βασικά δεν έχει πει τίποτα. Να ξέρετε, όλα είναι καλά. Εννοείται. Δεν ήξερε ότι είχε πακιστανικά τηλέφωνο. Δεν ήξερε ότι ήταν πακιστανικό. Το πήρε, λέει, για να προστατεύσει. Από την δικογραφία ότι ήταν πακιστανικό. Ναι. Είναι κάρτες που πουλάνε στα αεροδρόμια, στις πλατείες. Όλοι έχουμε πάρει πακιστανικά τηλέφωνα, είναι γνωστό άλλο. Εγώ είχα τρία, ειδικά. Το νούμερο του τηλεφώνου μου είχε διαρρεύσει και ήταν παντού, γι' αυτό πήρα και ένα δεύτερο τηλέφωνο. Απλώς βγήκε. Το πακιστανικό με το όνομα Φαταούλ Χακέ. Φοβόμουν ότι μπορούσε να γίνει κάποια παράνομη καταγραφή. Δεν το πήρα για το ποδόσφαιρο, μιλούσα για τη δουλειά μου. Έγινε παράνομη καταγραφή με παράγοντες αντιπάλων ομάδων. Θα τον ονομάζω τον Νικόλα Πατέρα στη συνέχεια. Για τον Αλέξη Κούγια είχε ενδιαφέρον. Ο Κούγιας είχε πολλά παράπονα από ομάδες που είχαν παίξει μαζί του. Υπήρχαν άνθρωποι που τον κάλεσαν στο γραφείο τους και του έδειξαν διαλόγους που είχαν αφαιρέσει τα ονόματά τους. Τον κορόδεψαν. Ο βασικός παράγοντας που ξεκίνησε η ιστορία αυτή ήταν ο Κούγιας, ο βασικότατος. Το κατηγορητήριο αυτό έχει γραφτεί από συγκεκριμένες δηλώσεις του κύριου Κούγια και καταθέσεις. Άρα αφού τον κορόδεψαν και πλέον είναι φίλος μας, άρα δεν υπάρχει καμία υπόθεση. Το είπε και ο ίδιος. Και ο Κούγιας. Για το φούρνο του Κωνσταντινέα λέει ότι όλοι νομίζουν ότι εγώ τον έχω κάψει, ενώ δεν έχω καμία σχέση. Mm-hmm.
Για δανεισμούς ποδοσφαιριστών, ο Ελευθερόπουλος ήταν παίκτης του Ολυμπιακού για πολλά χρόνια. Στην ΚΑΠΑ 17 ήταν ο Μαυρογεννίδης. Για εμάς ήταν καλό ο Ελευθερόπουλος να πάει στον Πανιόνιο σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα για να αποκτήσει εμπειρίες για να έρθει κάποια στιγμή στον Ολυμπιακό. Δεν είπα ότι το μισό συμβόλαιο θα το πληρώσει ο Ολυμπιακός. Είπα ότι το μισό συμβόλαιο το πληρώνει ο μάνατζέρ του. Ορισμένοι δανεικοί του Ολυμπιακού με αντίπαλο τον Ολυμπιακό έχουν παίξει τα καλύτερα του παιχνίδια για να αποδείξουν ότι κακώς δώσαμε δανεικούς. Για τον Κωνσταντινίδη είπαμε. Ποιος δηλαδή. Ο Πιλάβης ήταν ένας καλός πρόεδρος. Καλά, εννοείται. Έριξον, για τη χαρτογράφηση των ΜΜΕ έχω δύο εταιρείες στο Αμερικανικό Χρηματιστήριο. Ελέγχομαι από τις Αμερικανικές Αρχές. Υπάρχουν άνθρωποι που αμφιβάλλουν για να συνεργαστούν μαζί μας. Για Βρέντζο και τον πρώην αστυνομικό Παναγόπουλο. Μου κάνει εντύπωση χρειάζεται άνθρωπο στην αστυνομία. Όχι, πληρώναμε πρόστιμα. Δεν έχουμε χρησιμοποιήσει το κράτος για να κάνουμε διακανονισμούς. Για ένα πολύ μεγάλο διάστημα υποφέραμε. Πληρώσαμε πάρα πολλά πρόστιμα. Είναι πολύ δύσκολο να βάλεις από την προηγούμενη κυβέρνηση. Θεωρώ τον εαυτό μου αδικημένο το ελληνικό κράτος. Αυτά που συζητάμε τώρα έχουν γίνει το 2012. Μου έχουν κάνει τεράστια ζημιά, την έχουμε βιώσει σε όλο το μεγαλείο, την αδικία. Αισθάνομαι περήφανος γιατί παρόλο τους ελέγχους που με έχουν κάνει δεν έχει βρεθεί τίποτα. Τον ρωτάνε μετά για τους προέδρους αν είχε προσδοκίες από το Σαρί, τον Πιλάβιο και όλα τα υπόλοιπα. Δεν είχα τίποτα, όλα καλά. Δεν είχε σχέση με τον Αρβανιτίδη. Για τους δανεικούς, σήμερα έχουμε τουλάχιστον 10 σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ο ΠΑΟΚ πέρσι είχε 5 παίκτες στο Βόλο. Και τι έγινε, κρυφό είναι? Όχι. Γιατί πήγε στον ζωγράφο, γιατί πίστεψε ότι κινδύνευσε να χάσει τη ζωή του. Αυτό που έκανε ο Φύση ήταν πολύ άσχημο. Έκανε ένα μεγάλο λάθος. Μπορεί να πιέστηκε από την ομάδα του να κάνει κάτι που δεν ήταν σωστό. Έπρεπε να σκεφτεί την ιστορία του και τη σχέση του με τους συμπαίκτες του τόσα χρόνια. Με τον Κατσουράνη ήταν μαζί στην Εθνική. Μάλιστα. Αυτά μέχρι στιγμής έχουν βγει. Ένας ακόμα δικημένος. Όλα καλά. Εγώ αυτό κρατάω. Ότι είναι και δικημένος από το ελληνικό κράτος του Βαγγέλη Μαρινέλη. Βέβαια, τον πολέμησε. Όλα τα υπόλοιπα μπορεί να έχει δίκιο. Η προηγούμενη κυβέρνηση. Η προηγούμενη κυβέρνηση. Αλλά ότι είναι και αδικημένος ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Τον αδίκησε. Που κάνει κακό. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι αυτούς τους επιχειρηματίες, είτε λέγεται Μαρινάκης, είτε λέγεται Σαββίδης, είτε λέγεται Αλαφούζος. Όχι. Μιλάω για κάποιους οι οποίοι έχουν βασικές εταιρείες και στο εξωτερικό. Εγώ έχω μόνο εδώ. Το μεγαλύτερο κακό τους γίνεται από δημοσιεύματα που πλήττουν την αξιοπιστία τους. Και εμφανίζονται στο εξωτερικό. Αυτά μην κλάψω τώρα. Όχι. Αυτοί οι επιχειρηματίες αυτό υπολογίζουν. Αυτό σου λέω. Ότι το Σαββίδη, δηλαδή, περισσότερο από όλα όσα έχουν γίνει, τον έχει ενοχλήσει η φάση με το πιστόλι που γράφω στο εξωτερικό. Το Μαρινάκι, είδες τι λέει. Ότι μου κάνει κακό όταν γράφονται για μένα στο εξωτερικό κτλ. Ο Αλαφούζος το ίδιο. Έχουμε μαζευτεί πολλά. Ξέφυλε. Θα ξαναπάρω τις υποθέσεις μία-μία. Δεν θα δικάσω εγώ τώρα το Μαρινάκι, τον Σαββίδη, τον. Το εγώ σου λέω τι γίνεται με βάση τα δημοσιεύματα. Και γι' αυτό. Ο αντίπαλος πάντα φροντίζει αυτά τα δημοσιεύματα να φτάνουν εκεί που πρέπει. Αυτό γίνεται πλέον. Είναι ξεκάθαρο ότι γίνεται αυτό με τα μίντια. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα. Τις ποινές για τη Χρυσή Αυγή τις είπαμε, Στέργιο, στο ξεκίνημα. Δεν υπάρχουν ποινές ακόμα. Πώς δεν υπάρχουν? Ισόβια στο Ρουπακιά. Είναι πρόταση της εισαγγελίας. Ναι, και 13 χρόνια στους υπόλοιπους 7. Τα είπαμε στην αρχή, ρε. Ναι, εντάξει. Λοιπόν. Προπόνηση τελείωσε του ΠΑΟΚ, ο Κρέσπο συνεχίζει το πρόγραμμά του, εκτός ήταν ο Ζαμπά μετά από ένα χτύπημα στο δεξί γόνατο. Και αναμένεται από αύριο να επιστρέψει ο Βραζιλιάνος ξανά στο ομαδικό πρόγραμμα προπόνησης. Κυριακή βράδυ, ΑΕΚ ΠΑΟΚ, στο Ολυμπιακό στάδιο. Για τον τραπ μου λέει ένας φίλος, ο οποίος είναι γενικά ενημερωμένος και μου είχε πει, είναι αυτός που έλεγε για την Ξάνθη που τα ξέρει ΑΕΚ τον έσω κτλ. Λέει, για αυτό που είπε ο Κούσης, χθες λέει, διάβαζα έναν αναλυτή Αμερικανό, αυτός ο οποίος πέφτει μέσα από το 2006 στις προβλέψεις του για πρόεδρο στην Αμερική και έβγαλε λέει τον Τραμπ. Ό,τι είπε ο Κούσης. Μια ψηλή, θα το τιμήσω. Αυτό που διάβασες, αδερφέ μου, το διάβασα κι εγώ. Μάλιστα. Ο Ρόμπερτ. Δεν μας το είπες όμως, δεν μας λέει την πηγή. Ο Ρόμπερτ Χόρι, τέλος πάντων, πώς το λένε αυτόν. Όντως βγάζει συνέχεια τους νικητές και έβγαλε ότι θα το πάρει. Θα κερδίσει ο Τραμπ. Ο φίλος ο Κυριάκος λέει: υπάρχει διαφορά να μιλάς με γεγονότα και αποφάσεις και να εκφράζεις μόνο για το 10.gr και να επιτίθεται προσωπικά. Προφανώς με το ότι συνδέεις κάθε φορά που λέω κάτι με το 10. Ναι, γιατί στο 10 τα γράφουν ό,τι λες. Συνήθως τα γράφει το 10 και τα λες την άλλη μέρα. Ή τα γράφει το 10 στις 12 και τα λες στις 1. Τα διαβάζεις και επειδή εγώ έχω εκπομπή. Τα λες στις 12 και τα γράφει το στις 1 το. Δεν έχεις σκεφτεί μήπως τα γράφω εγώ στο 10. Ή μήπως τους τα στέλνω γιατί είναι κοιμισμένοι και τους ξυπνάω. Μπορεί να τους στέλνεις καμιά ιδέα. Βίταμι. Βίταμι. Πώς Βίταμι. Όχι, Στεριό, όπου γράφω με το όνομά μου και το επιθετό μου. Και εγώ. Εδώ και 20 φεύγα χρόνια. Κάποιοι άλλοι χρησιμοποιούν ψευδόνυμα
και κρύβονται πίσω από την ανωνυμία, ή όταν είναι τα δύσκολα και θέλουν να γράψουν κάτι, βάζουν ένα το Sport Time, το Μετροσπορ, το All About Taris, το Πάοκ 24, για να πω και δικά μας μέσα, να μην νομίζει κάποιος που λέω για κάποια μέσα. Καλά. Εγώ αν θέλω να γράψω κάτι, το γράφω με το όνομά μου και το επίθετό μου. Εγώ έχω ψευδόνυμο, Μάρκ Άντωνη. Πώς? Μάρκ Άντωνη. Ωραίο, ε. Βγάλε λίγο τον Μπάρι. Ο άντρας της Τζένιφερ Λόπες. Ο πρώην. Λοιπόν. Το τζελεπάρι, σε παρακαλώ. Μετά τις διαφημίσεις. Κώστα, είμαστε τελευταίο 20 λεπτό, να ξέρεις. Δεν ξέρω να το έχεις αντιληφθεί. Περνάει τόσο ωραία η εκπομπή, τόσο γρήγορα. Η Injection Service είναι μαζί μας. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, κατεβάστε την εφαρμογή Injection Service. Είναι μια πρωτοποριακή εφαρμογή για τα δεδομένα των συνεργείων της χώρας, είτε στο Google Store είτε στο App Store. Είναι συμβατή με όλες τις συσκευές. 933-787 τηλεφωνάκι, Injection Service, Απόλλωνος 18 στην Κάτω Τούμπα. Μας ακούει η Μαριλής για να πάρει τον Μπάρι? Όχι, βέβαια. Στείλτε ένα μήνυμα, σε παρακαλώ. Βγάλε το φίλο μου. Τον Μπάρι. Με το. Τον πρωινάρι, δηλαδή, όπως λέει κάποιος φίλος μου. Τον πρωινάρι. Έτσι. Λοιπόν, για να μας πει τι γίνεται και με την όμορφη Αθήνα. Ακούει, λέει, ρε παιδιά. Ακούει, θα πάρει τώρα. Ο Μπάλωνι έρχεται. Έρχεται ο Μπάλωνι. Ο Μπάλωνι. Το όνομα του διαβάζεται στα ρουμανικά όμικρον έψιλον. Μπάλωνι. Αυτός είναι Λάζλο Μπόλωνι και είναι Ρουμάνος με ιταλικό όνομα. Το Μπόλωνι, αφού οι Ρουμάνοι είναι οι περισσότεροι. Ρε Συστέριο, τώρα τα μάθω πάλι. Ναι, μάθετε. Δεν ξέρεις ότι οι Ρουμάνοι οι περισσότεροι είναι Ρωμά, Ιταλο, μια φυλή που μιλάνε ρωμάνικα και τέτοια. Ρωμανία. Πάρε, εσύ ξέρεις καμιά Ρουμάνα? Βέβαια. Πολύ καλησπέρα. Μιλούσαμε για Ρουμάνους. Silence.gr. Άμα μιλούσαμε για Ρώσα, ρωτούσα και Ρωσίδα. Αν μιλούσαμε για Μολδαβούς, θα μιλούσαμε για Μολδαβή. Κέριο το ερώτημά σου, η πραγματικότητα είναι πως ναι. Όλοι ξέρουμε μία. Γίγαντα. Μόνο ο Στέριος δεν ξέρει. Εγώ ξέρω. Εσύ. Μπορεί να ξέρουμε και την ίδια με τον παλιά, κατάλαβα. Δεν φίλοι είμαστε. Δεν μπορούμε να έχουμε κοινούς γνωστούς. Κοινούς γνωστούς δεν μπορούμε να έχουμε, αδερφέ μου. Μπορεί να έχουμε. Άκου τους εκεί. Τι κάνεις, Πάρη? Αυτά τα ακουστικά. Τι θα κάνουμε. Λοιπόν. Πάρη, όλα είναι το πρόγραμμα. Πάρη, όλα έτσι. Τι έγινε Κώστα. Πάρη, πες μας λίγο τι γίνεται με το Βιλερμπάν Παναθηναϊκός για αρχή. Είναι πολύ καλό ερώτημα και τι γίνεται. Ναι, και τι θα γίνει με το Βιλερμπάν Παναθηναϊκός λόγω των κρουσμάτων του κορονοϊού που έχουν πλήξει την ομάδα της Βιλερμπάν. Είδαμε τι συνέβη με την Zenit που τα δύο παιχνίδια της, τα οποία ήταν να γίνουν επί ισπανικού εδάφους, βρίσκονται στον αέρα με μια έντονη τιμολογία. Ότι μπορεί και να τιμωρηθεί ακριβώς. Εκτός ότι αναβλήθηκαν, αλλά της τιμωρίας της Zenit με 20-0 στο να χάσει αυτά τα δύο παιχνίδια. Ναι. Παρά το γεγονός ότι υπήρχαν τα κρούσματα του κορονοϊού, η Ευρωλίγκα θεωρούσε ότι η ρωσική ομάδα, η ομάδα από την Αγία Πετρούπολη του Σερ Πασκουάλ, έχοντας 8 παίχτες εν ενεργεία και ικανούς να αγωνιστούν στη σύνδεση, θα μπορούσε να πάει να παίξει στην Ισπανία τα δύο παιχνίδια αυτά. Και ο Πασκουάλ έχει κορονοϊό, νομίζω. Και ο Πασκουάλ έχει. Φαντάσου. και μέσα σε όλα υπάρχει και πρόβλημα στη στήση των Αρμάνι και Μακάμπι λόγω της πανελλαδικής απεργίας, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα άλλο ερώτημα, το τι μελιγενέστε με τη δική τους άφηξη, γιατί η Αρμάνι παίζει με τον Ολυμπιακό στη διάρκεια της αυριανής ημέρας, εδώ πέρα στην Αθήνα. Μάλιστα. Οπότε υπάρχει ένα μήλος. Και για να πάμε και στα πιο κοντά μας, και εδώ αναβλήθηκε το παιχνίδι του Φίλιππου Βέριας στο μπάσκετ, με το ψυχικό, γιατί η Βέρια έχει 5 κρούσματα η ομάδα. Η Βέρια είναι κοντά στο Βαθύλακο. Μπράβο, Χρυσάνθε. Παρτάκια. και νομίζω ότι και η Βέρια και η Πέλα γενικότερα είναι μια γενικότερα επικίνδυνη περιοχή όλο αυτό το τελευταίο διάστημα. Είναι ναι, όντως. Ακόμα και στην, έτσι, και στην Έδεσσα τα σχολεία αργήσαν να ανοίξουν κιόλας. Ναι. Μια κατάσταση αυτού του κορονοϊού να ταλαιπωρεί όλο ένα και περισσότερο την συγκεκριμένη περιοχή. Μακάρι να βρεθεί λύση. Ναι. Μακάρι να μην υπάρχουν άλλο τέτοιου είδους θέματα. Είναι σίγουρα πως η όλη αγωνιστική αυτή χρονιά νομίζω ότι θα είναι ιδιαίτερα προβληματική από αυτή την άποψη. Βέβαια. Και έστω Κώστα, χρήση να διεκδικήσει με αυτά τα προβλήματα. Να τελειώσει με όποια προβλήματα είναι κάποια στιγμή το τι μελιγενέστε. Πάρε, εσύ που ταξιδεύεις αρκετά έτσι τώρα και για τη δουλειά και τα λοιπά και τις μεταδόσεις και πας και έρχεσαι,
έχεις αλλάξει καθόλου τις συνήθειές σου, τις, τον τρόπο με τον οποίο προσέχεις, δηλαδή περισσότερο μάσκες, γάντια τα, και γενικότερα βλέπεις ότι όντως έχει αλλάξει για όλο τον κόσμο? Αυτό το οποίο τόνιζε ο Κώστας καθώς έκανε την ερώτηση, είναι η πραγματικότητα ότι στη διάρκεια του ταξιδιού δεν αποχωρίζομαι καθόλου τη μάσκα. Έτσι, δεν έχω ταξιδέψει με αεροπλάνο πάνω από ένα χρόνο, αυτό είναι αλήθεια. Έτσι, αλλά είτε με το τρένο είτε με το κτέλ που έχει τύχει να ταξιδέψω σε αυτή την απόσταση των 500 και χιλιόμετρων της Θεσσαλονίκης με την Αθήνα, σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού έχω φροντίσει να μην αποχωρήσω τη μάσκα παρά μόνο δευτερόλεπτα στην περίπτωση που χρειαστεί να πιω λίγο νερό και όχι κάτι παραπάνω. Βέβαια είναι αρκετά κουραστικό. Ναι. Αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Ναι. Και μόνο αυτό που λες ότι, ότι από το αεροπλάνο πήγες είτε στο κτέλ είτε στο τρένο, είναι και αυτό μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε και κινούμαστε. Η ζωή μας έχει αλλάξει, εννοείται, ναι. Εννοείται. Όχι, το λέω γιατί ξέρω ότι ο Πάρης ταξιδεύει και για τη δουλειά, εντάξει, και γιατί έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Άρα είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ανθρώπου που είναι ανάγκη να ταξιδεύει. Γιατί αν δεν είναι ανάγκη να ταξιδεύεις, λες δεν θα πάω τώρα. Έτσι, δεν θα το κάνω. Αλλά όταν έχεις τη δουλειά σου ή την οικογένειά σου ή οτιδήποτε άλλο, τέλος πάντων, που σε κάνει να ταξιδεύεις, είναι σημαντικό. Μάλιστα. Προγνωστικό μας. Δεν γνωρίζω τη διαδικασία που μπορεί να τηρείτε στο αεροδρόμιο για να σας δώσω και από εκεί μια εικόνα, γιατί δεν έχω πατήσει στο αεροδρόμιο είτε στο δικό μας, στο Μακεδονία της Ελευθερίας Βενιζέλος, όλους αυτούς τους μήνες από την εμφάνιση του κορονοϊού και μετά, για την διαδικασία η οποία ακολουθείται. Ωστόσο, είναι βέβαιο πως εκεί είναι ακόμα πιο προσεκτικά τα πράγματα με την τήρηση των μέτρων που πρέπει να ακολουθούνται και τις εικόνες τις οποίες είχαν προηγηθεί και ακολουθούνται τη στιγμή αυτή. Mm-hmm. Τι κάναμε χθες με τα προγνωστικά μας, το πιάσαμε? Δυστυχώς όχι. Έσπασε το σερί. Είναι μια πραγματικότητα. Πρέπει να τα λέμε αυτά. Όπως λέμε υπέρ μας, να τα λέμε και αυτό. Πόσο έληξε? Σήμερα τι έχει σήμερα? Πόσο έληξε το χθεσινό? Ποιοι είμαστε εμείς? Ξέφυγε το σκορ. Ξέφυγε. Η Μόρνερ έκανε περίπατο απέναντι στην Τζιμπόνα, η οποία αποδεικνύεται και ο Κώστας νομίζω ότι το έχει προσέξει, ότι είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να ήταν παλιά στην Ευρωλίγκα όπως ακόμα και ο Άρης, ωστόσο βρίσκεται στην δική της κοιλιά της ναι. Έτσι, και το απέδειξε και με το διασημό της από τον Ερυθρό Αστέρα μια εβδομάδα πριν και με την πολύ βαριά ήττα την οποία γνώρισε από τη Μόρνερ με 109-68, δηλαδή μια διαφορά 41 πόντων, αποδεικνύοντας η Μόρνερ προπαράς το γεγονός ότι έδωσε τρίτο παιχνίδι μέσα σε διάστημα μικρότερο της των 10 ημερών, ότι δεν έχει τέτοιο η πρόβλημα. Η Μόρνερ είναι ο Μαδάρα, πάρει. Ο Μαδάρα είναι η Μόρνερ. Και από μένα φανήκε τι θα κάνει αύριο σε αυτό το παιχνίδι που λέγαμε για το EuroCup. Δηλαδή το γεγονός ότι δεν χρειάστηκε να ταξιδέψει εκτός χώρας της και έχει και τα δύο παιχνίδια του EuroCup στην έδρα της, νομίζω, δίνοντας δηλαδή παιχνίδι ανά τρεις μέρες. Δηλαδή έπαιξε την περασμένη Τρίτη, Παρασκευή, Δευτέρα και θα παίξει και την Τετάρτη. Παίζει ένα σύνολο του Παναθηναϊκού εκεί νομίζω. Ένας από τους κοντούς αυτούς που πέρασαν και δεν ακούμπησε στον Παναθηναϊκό παίζει εκεί. Ναι, απλά μου διαφέρει. Και παίζει και ο Τζέικο. Ο Πούλεν παίζει εκεί. Ένας κοντός στην Μπαρτσελόνα που είχε βάλει 12 τρίποντα στην Ισπανία. Ναι. Παίζει εκεί. Ένας χεράς δηλαδή. Χεράς. Ναι. Θα δώσουμε ένας τίποτα κοντός σήμερα ή δεν έχουμε? Όχι, εντάξει, υπάρχουν παιχνίδια τα οποία. Ηρακλή, άσο με χάντικαπ. Τρικούπι άσο. Κάτσε ρε αγόρι μου, την Παρασκευή θα τα δώσω αυτά. Τρικούπι άσο. Μην βιάζεσαι. Ηρακλή άσο με χάντικαπ, θα πέσουν οι αποδόσεις. Και τι βγήκαν? Δεν έπιασες το τρικούπι άσο εσύ και εσύ τι λες τώρα ότι. Μονίμως αυτά λες για τον Άρη. Ο εφιάλτης σου, μια ζωή. Από αριά έτσι, πάντα εσείς είστε οι προδότες. Από αριανοί που γίνατε άλλες ομάδες. Η γενίτσαρη. Η γενίτσαρη, μπράβο. Έτσι. Λοιπόν, για πες πάρη μου. Πάντως, επειδή το συζητάμε το Βιλερμπάν Παναθηναϊκός από εκεί που είχε κλειδαριές. Ότι ήταν φραγμένο έχει ανοίξει, δηλαδή ότι υπάρχει δυνατότητα να πονταριστεί το παιχνίδι. Ακόμα και στον ΟΠΑΠ έχει δοθεί με τους 12,5 πόντους για τη γαλλική ομάδα, δηλαδή ο Παναθηναϊκός για να βγάλει το σημείο του θα πρέπει να κερδίσει πάνω από 13. Εγώ αν είναι να δώσω ένα σημείο δεδομένη στην εικόνα που παρουσίασε η Βαλένθια στο τελευταίο της παιχνίδι με τη Μάλαγα, πιστεύω ότι θα ιτηθεί σήμερα της από την Μπαρτσελόνα, δηλαδή ότι η Μπαρτσελόνα θα περάσει από τη Βαλένθια σήμερα το βράδυ και θα καλύψει και τη διαφορά του ενός πόντου με τον οποίο δίνεται για να μπορέσει να βγει το διπλό και με το handicap. Δηλαδή αν να δώσουμε ένα σημείο στην πλαίσια της κουβέντας που κάνουμε πολύ χαλαρά κάθε μέρα
εδώ πέρα στη συγνότητα του Λίμπερο και κυρίως με μπασκετικά σημεία, Κώστα, δεν είναι. Εννοείται. Γιατί το παιχνίδι το οποίο μεταδίδω σήμερα το βράδυ ανάμεσα στο Λίχτενστάιν και το Σαν Μαρίνο, έχω την αίσθηση πως στο Λίχτενστάιν θα αντιδράσει στέργιο μου μετά τη φαλιάρα που δέχτηκε από το Γιβραλτάρ και έχασε με ένα 0. Αν εσύ θεωρείς ότι τα φέρει 0-0, νομίζω ότι δεν θα έχει ελπίδες να ανέβει η κατηγορία. Έτσι. Πέντε φορές πάνω στη γραμμή το βγάλαν. Πες τους πάρε, εγώ έβλεπα που μετέδιδες. Φαντάσου, Χρήσανθε. Πάνω στη γραμμή τα έβγαλαν πόσες φορές. Το ένα το λεπτό. Το Γιβραλτάρ. Αυτός ο τερματοφύλακας, ο οποίος το έβγαζε με δροθιές από μάκρυνε την μπάλα πάνω στη γραμμή, ναι, έχοντας το κορμί του από πίσω, ναι, και τα χέρια του μπροστά από τη γραμμή και πανηγύρισε μετά. Αυτό από τις δημοσκούλες, δηλαδή σε δυο φάσεις συγκεκριμένα από εκτέλεση κόρνερ και μετά πανηγύρισε σαν μικρό παιδί. Έτσι. Γιατί ήταν η πρώτη νίκη του Γιβραλτάρ αυτή ή όχι? Συνδιαβάζει και τα στατιστικά. Ήταν η πρώτη του νίκη μετά από δύο χρόνια εκτός έδρας. Το Γιβραλτάρ είχε ρεκόρ 1-1-20. Ωραία. Μακριά από την έδρα του και σκόραρε. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της ομάδας έχει 3 γκολ. Βάζει γκολ με σταγονόμετρο και ούτω καθεξής. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο με μελισανίδιδες εκεί, μαρινάκιδες. Το μαρινάκι τα είπαμε. Ο Κένι Γκάμπριελ παίζει να πάρει στη Μόρναρ. Τι λέτε, του Παναθηναϊκού. Παιδιά, ο Γκάμπριελ. Μας ακούν παντού όλα. Ο Κένι Γκάμπριελ είναι εννοείς ο παίκτης ο οποίος ήταν και στο Ρέθιμο, δεν είναι? Σωστά, σωτσά. Αυτό δεν είναι ο Κένι Γκάμπριελ. Ναι. Αυτός ο στάρ ερωτικών ταινιών πέρσι που έπαιζε στο Ρέθινο, που είναι ο Φράγκα, πώς το λέγανε, εκείνον. Ο Φράγκα. Αυτός που είναι αυτή η παιχτάρα. Στη Μούρθια, παιχτάρα. Έρεση Αρβανίτη, έρε Αρβανίτη. Τι Αρβανίτη, ρε. Πού να δώσει Αρβανίτη 200 τόσα που είχε στη Μούρθια. 200. 200 πήγε. 200 ούτε στο ποδόσφαιρο δεν δίνουμε. Κάνε μια ανανέωση. Πώς δεν είπες ώρες στην Διάγκο γιατί δεν τον έφερε στην Ερακλή? Δεν πειράζει, πάρει. Δεν έδωσε στο Φράγκα, αλλά έχει 17 συμβόλαια ο Άρης που πεινάει. 17. Αυτό είναι μια απόδειξη, ναι, ότι δεν πεινάει. Μαζί και με τα δύο των μικρών. Με τα δύο των μικρών 17 και με το Λίτλ. 17. Που δηλαδή που να με χρωστούσατε κιόλας. Κάποιος λόγος θα υπάρχει, Κώστα. Βρήκες λεφτά, άρα. Όχι. Τι? Δεν θα πληρώσεις για κανονισμούς. Λοιπόν. Αυτά. Εδώ ο Πάκου μας είπε ότι χρωστάει 6,5 εκατομμύρια. Έτσι. Και παίζει. Έτσι. Δηλαδή... Και τα μισά είναι δάνειο στον Ιβάν. Ναι, και εμείς χρωστάμε 8 χιλιάρικα στο σοκ και φάγαμε. Άντε πάλι, 12 ήταν. 16. Ορίστε. Και δεν έπεσε τα μισά. 8 ήταν το σοκ και 8 η δικαστική δαπάνη. Φαντάσου. Κώστα, ο σοκ που παίζει τη VTB, δεν είναι? Ναι, βέβαια, στην Κάλεφτα Αλήν. Μέχρι και ο Γκόρντον Χέρμπερ τον είδα στη VTB. Πού είναι αυτή η μορφή? Ο ύπνος. Ο Καναδός. Ο ύπνος. Ήταν στο NBA. Είναι δυνατόν. 200-300 χιλιάδες. Ήταν στο NBA και τώρα είναι Γερμανία πάλι. Όχι, όχι, όχι. Στα βόρεια χρήστε. Ναι, ναι, κάπου είναι, ναι. Στη VTB. Ναι, κάπου είναι, όντως. Μάλιστα. Έγινε, πάρη μου. Στη Λιατκαμπέλη, μήπω είναι. Άγια, πάμε εδώ από την. Στην Τεμπέλη ήταν, στην Τεμπέλη. Γεια σου, πάρη. Γεια σα, γεια σα. Γεια. Πώς θα πάμε το μαγαζί του, πώς το λένε, το ξέχασα. Μπελούγκα. Στον Μπελούγκα, θα πάω στον Μπελούγκα. Το Μπελούγκα, Μπελούγκα. Ξέρετε, να μπορώ να μου φέρει ένα πακιστανικό τηλέφωνο που τα μοιράζουν στι πλατείε. Όχι πλέον. Όχι πλέον. Τότε τα μοιράζανε. Τώρα πρέπει να πα. Πακιστανικά. Ναι. Δηλαδή τι εννοείς? Έπαιρνε ο καθένας. Μοιράζανε, πήγαινε σε ένα πακιστανικό. Όχι μόνο πακιστανικά, ό,τι ήθελες έπαιρνες. Και χωρίς ονόματα. Sim card. Πήγαινες, έπαιρνες μέσα, ρε παιδί μου, το έπαιρνες εσύ. Μέσα. Σε ένα κατάστημα, ΟΤΕ, Vodafone και τώρα έπαιρνε μια κάρτα. Πριν από 10 χρόνια, έτσι, έπαιρνε την κάρτα. Ναι. Πήγαινες μετά. Όχι, ρε φίλε. Όχι. Πακιστανική το έπαιρνες από το Πακιστάν. Αυτό λέμε. Το έπαιρνες από την τέτοια. Την έφερε. Ρε φίλε, έπαιρνε ο Πακιστανός και το πουλούσε και έλεγε. Κάρτα SIM 5 ευρώ. Δώσε 5 ευρώ, πάρ' την κάρτα μου. Ναι, πάρ' την κάρτα μου, για να μην σε βρίσκουν. Και όταν έπαιρνες την κάρτα και έβλεπες το νούμερο, έδωσε ένα φίλο σου. Ναι. Δεν έβλεπες το νούμερο, δεν είναι αυτό, ρε φίλε. Δεν πήγες να δεις αν είναι πακιστανικό, αν είναι μογγολικό. Κάτσε λίγο, άλλαξε κάρτα. Πάρε με λίγο ρεμάκι στο. Μπορεί να είχε τέτοιο. Μπορεί να είχε τέτοιο. Στο 0085. Όπως είπε ο Σαρής, μου το έδωσε μια σερβιτόρα. Έτσι είναι. Πρόσεχε όμως. Πρόσεχε, έχει τέτοιο, πώς το λένε, που βάζει να πηγαίνει το νούμερο σε άλλο. Ναι. Πώς λέγεται? Roaming. Όχι, όχι. Roaming είναι στο εξωτερικό. Ναι, να κατά. Παίρνω εγώ στο 0088-134-563 και να χτυπάει στο 6947. Ναι, ναι, πώς γίνεται, πώς λέγεται αυτό, κάπως λέγεται. Ναι. Αυτό. Τηλέφωνο.
Στην Αγγλία ξέρει πως Πακιστάνους έχει. Ο Σαρίς, στο Λονδίνο. Ο Σαρίς δηλαδή θέλει να μας πει ότι του δώσε τηλέφωνο η σερβιτόρα. Έλα ρε Σαρί. Έλα ρε Μερακλή. Άκου λίγο. Και ο Κούσης έχει πάρει από κάτι σερβιτόρε τα τηλέφωνα. Συνέχεια. Όχι την κάρτα του. Μπορεί. Μπορεί και να. Μπορεί να του δώσε. Μπορεί στερεά να του δώσε μια κάρτα για να την καλέσει από αυτό. Για να μην δει. Η Μέρκελ ότι παίρνει τηλέφωνο από το δικό του. Καταρχήν όλοι οι σερβιτόρες με το που με βλέπουν παθαίνουν ένα πίκι πόκο πόκο. Γιατί σου λέει θα κάνει μεγάλο λογαριασμό αυτός. Ο χοντρός θα κάνει μεγάλο συναγερμό. Όχι συναγερμό. Λογαριασμό. Να σας φέρω λίγο μουστάρδα και τέτοια. Όχι μουστάρδα. Κέτσαπ. Πάπρικα. Όχι πάπρικα. Μπράβο Κώστα. Πάπρικα, μόνο η καλύτερη πάπρικα είναι. Καλά, δεν κάνω διαφήμιση. Εγώ δεν έχω όμως πακιστανικό, ρε φίλε. Δεν έχω πακιστανικό. Υπάρχουν τα παγκόσμια τηλέφωνα, ξέρεις που είναι 0097 ναι. Και για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Λοιπόν, αύριο πάλι, λίγο μετά τις 12. Ο Μίστερ Γκόντ είναι μαζί μας. Εκτροπή, μπράβο. Καλά που έχουμε καλούς ακροατές και μας ακούνε και μας βοηθάνε. Γι' αυτό το λέω. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. 62-85-86, κάντε εκτροπή στο Μίστερ Γκόντ. Έτσι. Πίτσες, μακαρονάδες, σαλάτες, καλτσόνε, πενελί και πολλά ακόμα. 62-85-86, ανοίξαμε και το delivery τρέχει. Break. Στην Αυτοντόρ είναι ο Gordon Herbert. Τελικά κάνουμε εκπομπή με τους ακροατές, παιδιά. Δώστε μου το IBAN να σας, δώσω το μισό μου, γιατί τα μισά εσείς τα λέτε. Εννοείται. Λοιπόν. Μα άμα το σκεφτεί σήμερα, όλη η εκπομπή ήταν από τα μηνύματα των ακροατών μου για τη δίκη και η Ξάνθη κτλ. Από εκεί ξεκίνησε. Μάλλον πρέπει να το ονομάσουμε θύρα 107,4 την εκπομπή. Καλό. Καλό. Λοιπόν, αύριο πάλι θα σας διασκεδάσουμε. Γεια σας. Θα σου πούνε όμως μετά ότι είναι, έχεις το 7. Α, θύρα 7. Ναι, έχω και το 4. Θύρα 4. Ναι. Και το 10 του Ηρακλή. Μόνο του Άρη λείπει. Άρα έχουμε έναν Ολυμπιακό. Έτσι, εμένα. Εγώ. Ηρακλή και να πάω. Εγώ. Αντώνη, να ξέρεις ότι είμαι και Ολυμπιακός. Από μικρός. Ναι, λοιπόν. Αύριο θα σας διασκεδάσουμε πάλι. Ολυμπιακός. Γεια σας. Γεια σας.